Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα παρεμβάσεις στο Blue Sky. Εδώ είμαστε πριν τα δύο παιδιά, να τα δω ο κύριος Χατζηνικόλας και ο κύριος Κώστας Αρτιαφιχθής από την Τόχα του Κατά. Δεν σε κράτησαν. Δεν θα με πειράζει και πάρα πολύ. Δεν θα με πειράζει. Δεν θα με στεναχώρησε. Να σου πω, ούτε με θα με πειράζει πολύ. Να είχαμε μια άκρη στο Κατάρ. Γιατί όσες φορές τους έχουμε φέρει εδώ, δεν έχουμε πειράξει. Νόμιζα θα πει άλλο. Να πάμε εμείς εκεί. Να έχουμε μια άκρη στο Κατάρ. Ναι, αυτό σε πειράζει πολύ πολύ που δεν το έχει εδώ κάθε βράδυ. Όχι, τόσο στις τελευταίες στιγμές. Αυτό με πειράζει γιατί τον αγαπώ πολύ και τόσο. Αυτό μου το έπανε. Επειδή κάθε φορά που όσες φορές έχουμε έρθει και δεν πίεσαι εδώ. Και έχουμε καλλιεργήσει προσδοκίες, μην διασώσεις, χρυσές προσδοκίες έχουμε καλλιεργήσει. Έχουμε πάει και εκεί, έχουμε παρουσιάσει διάφορα project και το ένα και το άλλο. Ελάτε παιδιά να επενδύσετε, εδώ είμαστε γη της επαγγελίας και το ένα και το άλλο. Τους έχουμε φέρει και εδώ, τους έχουμε φιλοξενήσει, λεφτά δεν έχουν αφήσει πολλά. Κάνεις λάθος, αλήθεια. Κάνεις λάθος. Εγώ. Ήρθε ο άλλος, ο Εμμύρης στο Κατάρ, ο Αρθανή, αγόρασε ολόκληρο νησί, αγόρασε στην Κέρκυρα, έκανε δουλειές, απλώς το διώξανε. Πήγε, έβαλε, έχει χάσει 400 εκατομμύρια από την Alpha Bank μόνο. Έτσι. Είναι φίλος με τον Κωστόπουλο, αλλά έχει χάσει 400 εκατομμύρια. Και όταν το ρωτούσαμε, ας πούμε, πώς θα βλέπεις να έρθεις στην Ελλάδα, λέει ρε παιδιά, μέχρι στιγμής δεν κερδίζουμε. Δεν κερδίζουμε. Ναι. Αλλού πάω και κερδίζω. Ναι. Εδώ δεν προχωράει το θέμα. Ναι. Έτσι. Ναι. Άσε που τώρα μην τα συνδέεις όλα. Δεν είναι όπως όλες οι άλλες αραβικές χώρες στο Κατάρ. Είναι απομονωμένο, έχει το εμπάργκο, έχουν άλλα προβλήματα και τώρα μαζεύουν λεφτά από τον κόσμο εκεί μέσα. Με στόχο να αλλάξουν το μείγμα. Δηλαδή φεύγουν από το πετρέλαιο, επενδύουν σε άλλες δραστηριότητες, φύγαν και από τον ΟΠΕΚ. Ναι. Φυσικό αέριο. Είναι μια καινούργια και πολύ ανοιχτή, κοινωνία για αραβικά δεδομένα. Έχει πάει Ισλαμικά Αμερικά και λέει: παιδιά, ελάτε εδώ, Ελλάδα. Α, έμαθα. Ελλάδα με μια υπογραφή. Σε μία ώρα ναι, ναι. Γελούσανε. Σε... γελούσανε. Πώς γελούσανε. Ναι, ναι. Με όλα γελάνε. Δηλαδή, γελάνε. Γιατί σου λέει. Να σου πω τι είπε. Σου πω τι... Ναι. Γιατί έκανα το ρεπορτάζ μου. Του έπαιρνα τηλέφωνο. Του έλεψα πάλι τα λεφτά μου για στη Νέα Υόρκη. Ναι. Ελάτε, λέει, να επενδύσετε στις τράπεζες. Ελάτε να επενδύσετε στις τράπεζες. Τις στοχευμένες. Τις στοχευμένες τράπεζες. Ελάτε να αγοράσετε ομόλογα. Μα είσαι σκουπίδι σε βαθμολόγηση, πιστολιτική αξιοπιστία. Ναι. Ελάτε να επενδύσετε, λέει, σε υποδομές. Μα εσύ δεν κάνεις αποκρατικοποίηση, του είπανε. Ναι. Έτσι, ελάτε να επενδύσετε στον τουρισμό. Μα τώρα θα επενδύσετε στον τουρισμό, τώρα που έχει πεταχθεί στην κορυφή. Κάθε τι που έλεγε. Ναι. Κάθε τι που έλεγε. Υπήρχε αντίλογο, θα μου πει. Όχι μόνο αντίλογο. Ναι. Εκείνη την, να μην σου πω το γενικότερο περιβάλλον με την ανεστραμμένη καμπύλη των επιτοκίων που δείχνει ότι τα επόμενα τρία χρόνια οι αγορές θα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και είχαν το μυαλό του αλλού οι άνθρωποι και δεν είχαν διάθεση να επενδύουν όπως παλιά είχαν διάθεση. Τώρα είναι εντελώς διαφορετικά. Τώρα ξέρεις τι μου λες. Τι σου λέω. Τώρα για να σε ζολάρω λιγάκι. Ναι. Μου ξεφλουδίζεις, μου αποφλοιώνεις. Ναι. Όλο το εναλλακτικό πλάνο του Μητσοτάκη. Κάνεις λάθος. Α, κάνεις λάθος. Αυτό έκανες μόλις τώρα. Ακριβώς το ανάποδο. Είπες, μόλις τώρα είπες, ναι, ναι. Σε ποιες τράπεζες, σε ποια ομόλογα. Έτσι, μπράβο. Γιατί. Σε ποιο το κλίμα, πρώτο πράγμα που έχουν άλλες προτεραιότητες, σε ποιο τουρισμό κτλ. Τι θα αλλάξει από όλα αυτά λοιπόν. Πρώτα απ' όλα οι φόροι. Ποιος? Πρώτα απ' όλα οι φόροι. Ναι. Και κανένας δεν έχει να επενδύσει για να χάσει. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που είναι δηλωμένο ότι και θα το ανακοινώσει και το Σάββατο ο Μητσοτάκης είναι αυτό. Ποιο? Η μείωση των φόρων. Mm. Η μείωση των φόρων. Πρέπει να το καταλάβεις. Mm. Και η Γαλλία το ίδιο πρόβλημα έχει. Το ίδιο έκανε ο Μακρόν. Έδωσε 100 ευρώ αύξηση. Όχι, όχι, δεν μιλάω για 100 ευρώ αύξηση. Το φόρο των πλουσίων μείωσε και ο Μακρόν. Αυτό έκανε. Ναι. Δεν τους μείωσε. Απλά πρέπει να το μαζέψει τώρα. Δεν τους μείωσε. Γιατί όχι μόνο δεν ήρθαν οι επενδύσεις. Η Γαλλία και ο κόσμος έξω. Ναι. Είναι πολύ απλό και ναι, πολύ απλό. Ακόμα και ο Δημήτρης μπορεί να το καταλάβει αυτό. Ναι, 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 έτσι. Ναι, ναι. Οι φόροι μπαίνουν για να καλύψουν το λειτουργικό κόστος του κράτους. Όσο αυξάνει το λειτουργικό κόστος του κράτους, τόσο πιο πολλούς φόρους θα βάζει το κράτος. Ο μόνος τρόπος για να απελευθερωθεί η οικονομία είναι να μειώσεις το κόστος του κράτους. Πες μου ένα παράδειγμα παγκόσμια τώρα, θα σου βάλω εύκολο. Ένα παράδειγμα παγκόσμιο που ισχύει αυτό που είπες. Αμερική. Ας πούμε για παράδειγμα, η Αμερική έχει μικρούς φόρους, θες να πεις. Έχει μειωμένο κόστος κράτους. Όχι, όχι, για φόρους. Η Αμερική έχει μικρούς φόρους. Έχει μικρούς φόρους για την επιχειρηματικότητα. Δεν μιλάμε. Κάνεις λάθος. Ας πάμε λίγο πιο κοντά μας. Για παράδειγμα η Βουλγαρία έχει 10% φορολογία. Ναι. Έχεις δει εσύ την Βουλγαρία την οικονομία της να αναπτύσσεται ή να εκτινάσσεται. Έχεις ξεχάσει, που ήταν η Βουλγαρία με τη σοσιαλιστική κομμουνιστική. Τα άλματα που έχει κάνει η Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια. Για όλες τις χώρες που εξηγείς του πρώην Κούμπλο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν κάνει άλματα.
κάνει άλματα σε σχέση με αυτό που ήταν. Από το μηδέν. Εξηγήσω ότι δεν είναι πανάκια η μείωση των φόρων έτσι όπως την αναφέρεις. Γιατί αν ακούσει κάποιο τον ισχυρισμό σου, θα πει ότι είναι πανάκια. Δηλαδή, και το οποιαδήποτε κυβέρνηση και θα μειώσει για παράδειγμα του φόρου από το 29, ας πούμε, που είναι σήμερα, θα το πάει στο 20, όπως έχει πει ο κ. Μητσοτάκης, ότι ξαφνικά θα κάνουν ουρές οι επενδυτές στα σύνορα για να μπουν μέσα. Όχι, αυτό χρειάζεται αυτό. Θα πέσει από τα σύνορα. Όμως από την άλλη πλευρά. Με ποιο δέλεαρ πας, γιατί καλά πας. Καλά πας γιατί το χρειάζεσαι. Παιδί μου, άδεια ήταν η αίθουσα. Πάει, άδεια, έχω φωτογραφία να σου δείξω. Ποιο για το Captain League τώρα, μιλάει για το... Τώρα αφήστε αυτό το πράγμα. Με ποιο δέλεαρ πας έξω και λες, όπου γης, και λες, παιδιά, ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα. Όταν, για παράδειγμα, η φορολογία σου δεν είναι δελεαστική, είναι προφανές ότι δεν είναι δελεαστική για να έρθουν οι επενδύσεις. Όταν η γραφειοκρατία σου είναι ακόμη λιγότερο δελεαστική, όταν το πολιτικό σου κλίμα δεν είναι σταθερό, όταν το οικονομικό σου κλίμα δεν είναι σταθερό, βλέπε ιδιωτικό χρέος, βλέπε ληξιπρόθεσμα δημοσίου προς τους ιδιώτες, όταν όλες αυτές οι παράμετρες που διαμορφώνουν το κλίμα των επενδύσεων, οι παράμετροι που διαμορφώνουν το κλίμα των επενδύσεων, δεν είναι αυτές που θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις για να τις πετάξεις πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων. Και ο Τσακαλώτος και ο Χουλιαράκης διαφήμισαν τη δημοσιονομική ισορροπία. Και οι δύο που μίλησαν. Απλώς συμπληρώνω αυτό που λες. Και οι δύο διαφήμισαν ότι η Ελλάδα δεν έχει πλέον δημοσιονομικό πρόβλημα. Ότι έχει εξυγιανθεί δημοσιονομικά. Το οποίο αυτό πραγματικά το διαφήμισε και έγινε. Δεν υπάρχει καμία αφιβολία. Είμαστε εκτός μνημονίων. Άστο αυτό. Ναι, είμαστε εκτός. Είμαστε δημοσιονομικά υγιείς. Ναι, έτσι. Το πώς έχει δεν έχει καμία σημασία. Ναι. Αλλά αυτό αρκεί για να φέρει και τελειώνω το συμπλήρωμα. Αυτό δεν ελκύει επενδυτές. Ότι εσύ πραγματικά έχεις το κράτος σου με θετικό προϋπολογισμό, δεν προσελκύει επενδυτές. Άλλα πράγματα χρειάζεται ο επενδυτής για να έρθει. Για πάμε, έλα κύριε Δημήτρη. Καταρχάς, κανείς δεν θέλει να εξοραίσει μία εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Πώς θα μπορούσε να το κάνει άλλωστε, διότι μας ακούν οι πολίτες. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Η κατάσταση ήταν και παραμένει ακόμα δύσκολη. Και πάρα πολύ δύσκολη. Λέω κάτι συγκεκριμένο, ότι και ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Χουλιαράτικης, εξ όσων τους γνωρίζω εγώ από το ρεπορτάζ και τους γνωρίζω καλά, είναι δύο, μετά από σειρά ετών, είναι δύο αξιόπιστοι συνομιλητές. Πιο αξιόπιστοι δεν γίνεται, πιστέψτε με, σε όλα τα διεθνή οικονομικά φόρα. Έτσι τους δέχονται, έτσι τους αντιλαμβάνονται και έτσι τους ακούνε. Σύμφωνοι. Συνεπώς αυτή η εικόνα που προσπαθείς να περάσεις ότι πηγαίνουν και μιλάνε σε άδειες καρέκλες. Όχι, δεν κατάλαβες. Και αυτό που ακούνε είναι αυτό. Ένα χλεβασμό του τύπου. Όχι, μα γιατί να σας απαντήσουμε, δεν θα απαντήσουμε. Και ότι θα έρθει. Μη σε πιάνει κομματικό πατριωτισμό τώρα. Κατάλαβε αυτό που σου λέω. Σου είπα κάτι άλλο. Μα δεν είπα αυτό. Μα δεν κατάλαβες τι σου είπα. Μα εγώ σου εξήγησα ότι αυτά που είπανε οι άνθρωποι δεν αφορούσαν επενδυτές. Μπορεί, σου λέω, το να διαφημίζεις ότι έχεις προγραμματικό προϋπολογισμό, σου λένε μπράβο, συγχαρητήρια. Τι σημαίνει αυτό για μένα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Όχι, σου λένε αυτοί ρε παιδιά, μπράβο, συγχαρητήρια, τα κατάφερες. Εμένα τι με ενδιαφέρει αυτό. Καταρχάς ο Πρωθυπουργός δεν διαφήμισε μέσα σε αγωγικά το διαφήμισε αυτό. Μα σου εξηγώ τι είπε. Έλα. Ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι πλέον σε μία ώρα μπορεί κάποιος να ανοίξει μια επιχείρηση. Και αυτό έχει συμβεί. Με αυτή την κυβέρνηση έχει συμβεί. Φτάνει όσο αυτό. Και να το κατηγορείτε, όσο και να το χλεβάζετε. Μα δεν έλα τώρα μπορείτε. Το μπορείς. Μην γελάτε. Να σου πω, μπορεί σε μία ώρα να ανοίξει επιχείρηση. Από 10 χρόνια μπορούσατε να ανοίξετε. Δεν τους έχω παρουσιάσει ακόμα. Δημήτρη, σε παρακαλώ, θέλω να το καταλάβεις. Ειλικρινά, κοίταξε με στα μάτια. Κοίταξε με στα μάτια. Μπορείς να ανοίξεις επιχείρηση σε μία ώρα, όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Μέσω του ίντερνετ. Πολύ ωραία. Αλλά για να βάλεις ρεύμα στην επιχείρηση σου θέλεις 1,5 μήνα. Μισό λεπτό. Για να βάλεις ρεύμα. Κάτσε να ολοκληρώσουμε λίγο. Κάτσε να ολοκληρώσουμε. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Μπορείς να ανοίξεις μέσω του ίντερνετ σήμερα μια επιχείρηση σε μία ώρα. Και μετά για το επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο μπορείς να προσκομίζεις τα στοιχεία. Έτσι γίνεται. Mm-hmm. Τα έγγραφα και όσα μα χρειάζεται. Μα τι να την κάνω την επιχείρηση, αν δεν έχω ρεύμα. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να το κάνεις. Μα τι να το κάνω, αν δεν έχω ρεύμα, σου λέω. Δεν ισχύει αυτό που λέω. Μα δοκίμασε τώρα να σου μιλήσει κάποιος από τους ακροατές. Δεν υπάρχει τώρα. Λοιπόν, εγώ λέω τώρα, κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα του ΖΑΕΦ και τα του Ποταμίου θα τα δούμε στη συνέχεια. Τι γίνεται με την πλατφόρμα με το κοινωνικό μέρισμα. Και ρωτώ τι γίνεται με την πλατφόρμα με το κοινωνικό μέρισμα. Την Παρασκευή ήμασταν εδώ
που άνοιξε τελικά μετά κόπων και βασάνων. Ήταν ανοίξει την περασμένη Τρίτη, τη δοκίμαζαν, την ξαναδοκίμαζαν. Καλά κάνανε αν ήταν να ανοίξει χωρίς προβλήματα. Και ανοίγει την Παρασκευή, μέσα στο Σαββατοκύριακο μπαίνουν χιλιάδες άνθρωποι, ναι, που αποδεικνύει, που επιβεβαιώνει το πόση ανάγκη την έχει ο κόσμος και την κατάσταση αυτό το βοήθημα. Έτσι, είτε για να πάει στο σούπερ μάρκετ, για να κλείσει καμιά τρύπα, είτε για να αγοράσει στα παιδιά, στα εγγόνια κάτι χριστουγεννιάτικο, είτε για όλα αυτά μαζί ή ένα μέρος αυτών. Όμως βρίσκεται κόσμος να βγαίνει εκτός από το σύστημα. Γιατί λέει δεν μπορούν να πιστοποιήσουν τις μόνιμες κατοικίες, δεν τους βρίσκει το σύστημα, δεν το ένα, δεν το άλλο. 120.000 άνθρωποι έχουν βρεθεί εκτός. Βγαίνει η Δίκα σήμερα, παραδέχεται το πρόβλημα, παραδέχεται ότι υπάρχει ζήτημα, υπόσχεται να διορθώσει το πρόβλημα, λέει στους δικαιούχους ή στους αιτούντες να πατούν στην επιλογή επαναξιολόγηση της αίτησης. Πάει ο κόσμος τώρα πάνω από το κομπιούτερ και ξαναπατάει και λέει: παιδιά, ξαναδείτε το. Και η ειδίκα λέει: μέσα στις επόμενες μέρες θα έχω διορθώσει το πρόβλημα. Μα οι αιτήσεις έχουμε 10 του μήνα 900. Και έχουν διορία μέχρι τις 12 του μήνα. Άλλες δύο ημέρες. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην διαδώσουν παράταση τη διορία τώρα. Μα στις 14 είναι να πιστωθούν. Το θεωρώ αδιανόητο, δεν το ξέρω. Στις 14 είναι να πιστωθούν τα ποσά. Αλλά προφανώς θα συνεχίσει να μένει ανοιχτή η πίστη. Έχουν υποβληθεί 900.000 αιτήσεις, ναι. Το 60% έχουν ήδη εγκριθεί. Ναι. Άρα αυτοί θα πάρουν τα λεφτά τους. Ναι. Εντάξει. Τώρα για τους υπόλοιπους υπάρχει. Για τους υπόλοιπους που υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Παράδειγμα, λέει ο νόμος εδώ ξαφνικά πρέπει να αποδείξει πενταετή παραμονή στην Ελλάδα. Ναι. Πολύ ωραία. Μία χείρα. Ναι. Πέθανε ο άντρας της. Ναι. Η δήλωση που υπέγραφε ήταν κάτω από τον άντρα της. Mm-hmm. Δεν υπήρχε. Ξαφνικά λοιπόν τώρα ανακαλύπτει το σύστημα. Δεν υπήρχε η παραμονή της στη χώρα. Δεν υπήρχε. Η παραμονή της στη χώρα. Ναι, βεβαίως. Εφόσον δεν με αποδεικνύεται από το TaxisNet η παραμονή της εδώ. Χάνει λοιπόν το δικαίωμα. Υπάρχουν διαρκώς προβλήματα. Η παραμονή της χώρας αφορά αλλοδαπούς. Όχι, αλλοδαπούς. Πρέπει να είσαι τάξη. Άλλοι εργοδικά που είχαν πολύ χαμηλά εισοδήματα δεν έκαναν δήλωση ανεργιαυτή κατά το προηγούμενο και αυτός δεν μπορεί σωστά, να το βρει. Υπάρχουν δηλαδή υπάρχουν, και τέτοιου τύπου. Υπάρχουν χιλιάδες. Ναι, ή παντρεμένα ζευγάρια την τελευταία χρονιά ή κάποιοι που είχαν κάτι και το πούλησαν. Γι' αυτό και η Δίκα παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα και υποσχέθηκε ότι μέσα στην ημέρα ή μέχρι αύριο θα το έχει διορθώσει. Το μέχρι αύριο είναι παραμονή της λήξης των υποβολή των αιτήσεων. Συνεπώς, λέω, βρε παιδί μου, καλώς αργήσαν να την ανοίξουν. Καλώς τη δοκίμασαν μια και δύο και τρεις και πέντε και δέκα φορές. Μα όταν άνοιξε, έπρεπε να ανοίξει χωρίς ζήτημα. Διότι το είχαμε δώσει και πέρσι. Άρα και πρόπεση. Το άλλο ατόμενο πλεονάσμα, το Σαμαρά, λέω. Λοιπόν, το 14. Το 14. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν το σύστημα να είναι προσαρμοσμένο έτσι ώστε να μην παίζουμε με την αγωνία τόσων χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να πάρουν αυτό το βοήθημα μια μικρή για να πάρουν μια ανάσα. Κατεβάσανε ένα 50-άρικο το όριο, ναι, προς τα κάτω και το πάνω προς τα κάτω για να το δώσουν σε περισσότερους. Ναι. Έτσι, για να δώσουν σε 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους. Ναι, έτσι, κατεβάσανε το υψηλό 150 ευρώ, ναι, κατεβάσανε και το όριο, ανεβάσανε το όριο, ναι, 250 ευρώ, ναι, έτσι για να κάνουν για να προεκλογικό να δώσουν σε περισσότερο κόσμο. Αλλά δεν είναι κακό αυτό, να το πάρει περισσότερος κόσμος. Από εκεί και πέρα στο περισσότερο, ναι, επειδή τα λεφτά είναι συγκεκριμένα, 710 εκατομμύρια. Ναι. Οι δικαιούχοι είναι 1,3, ναι, εκατομμύρια, ναι. Άρα ο μέσος θα πάρουν όλοι από ένα 500-άρικο. Ναι. Και όσους λένε ότι θα πάρουν 13η σύνταξη, που είναι άλλο ένα παραμύθι ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Οι συνταξιούχοι είναι δικαιούχοι, είναι 2,5 εκατομμύρια. Θα πάρουν μόνο 600.000 από τους 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους συνταξιούχους το μέρισμα και θα πάρουν το πολύ ένα 500-490 ευρώ που δεν είναι καν η μισή σύνταξή τους. Αυτό για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο. Από εκεί πέρα καλό είναι, βοήθημα είναι. Καλά Χριστούγεννα. Λοιπόν, καλησπέρα στον κύριο Χρήστο Πιλάλη. Καλησπέρα. Από το ΣΥΡΙΖΑ, καλησπέρα κύριε Πιλάλη. Να είστε καλά. Μπορώ να κάνω σχόλιο. Αμέσως. Ο κύριος Παναγιώτης Μπιτσαξής, δικηγόρος και μέλος Πολιτικού Συμβουλίου του Ποταμιού. Καλησπέρα κύριε Μπιτσαξή. Ο κύριος Κώστας Μαρκόπουλος από την Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας. Η κυρία Ζέφη Δημαδάμα από το ΚΙΝΑΛ και αντιπρόεδρος επανεκλήγησα της Ένωσης Ευρωπαίων. Του Σοσιαλιστικού Κόμματος και των Ευρωπαίων Γυναικών. Να είστε καλά. Ορίστε κύριε Πιλάλη, να κάνετε. Θα ήθελα να σχολιάσω το εξής και μάλιστα να αναφέρω και πηγές οι οποίες δεν είναι από φιλοκυβερνητικά έντυπα. Βέβαια,
τα ξέρετε αυτά που θα πω, απλώς να τα τεκμηριώσω. Άκουσα τον κύριο Κόνστα να μιλάει για επενδύσεις. Ότι υπάρχει πρόβλημα με τις επενδύσεις και έφερε και κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Εγώ θέλω να αντιπροτείνω παραδείγματα. Διαβάζω τυχαία από την ηλεκτρονική σελίδα του Βήματος. Ναι. Χθες, ξεκινάω από το πιο πρόσφατο, επενδύσεις 5 αστέρων στην Ελλάδα από τα μεγάλα brands. Ναι. Έρχονται Four Seasons σε Accor, επεκτείνονται όμιλος Marriott και Zeus. Ναι. Και μιλάει για επενδύσεις στον τουρισμό. Το 2017 μόνο 3,1 δις. Mm-hmm. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την εγκαίνια στη Ρεβιθούσα του τρίτου πύργου υγροποίησης, της τρίτης δεξαμενής υγροποίησης αερίου. Mm-hmm. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε επέκταση της EBRD, της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής Τράπεζας, mm-hmm. Μέχρι το 2025. Έχω παραδείγματα εδώ μάλιστα από την Καθημερινή. Κατόπιν, η EBRD όπως... είναι τράπεζα που επενδύει σε υπανάπτυξη οικονομίας. Όχι, είναι τράπεζα η οποία όπως έψαξα, ναι, αν θέλετε όμως να ολοκληρώσω, όπως έψαξα έχει συμμετέχει και σε προγράμματα μεταξύ άλλων εδώ υγείας με πανεπιστήμια που κάνουν έρευνα και η EBRD μέχρι το 2025 λοιπόν μιλάει για, αν θυμάμαι καλά, 2,5 δις επενδύσεις. Μπορεί να διαβάσει κανείς για την αλυσίδα Spar για τα νέα καταστήματα. Μπορεί να διαβάσει στις χθεσινές εφημερίδες, βεβαίως στις χθεσινές εφημερίδες, για την ήδη πριν από λίγους μήνες αγορά των 42 Airbus της Aegean, τα οποία τώρα θα τα ανακαινήσει και αυτά και καινούρια, θα χρησιμοποιήσει καινούριους κινητήρες λοιπόν, 1,5 δις επενδύσεις. Μπορεί να δει για την British American Tobacco. Μπορεί κανένας να δει λοιπόν πολλές, επειδή ακούω στα διάφορα έτσι, τραπέζια όπως εδώ συζητήσεων ότι δεν υπάρχουν επενδύσεις. Ναι. Εγώ λέω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μεταξύ άλλων κατακτήσει το να φέρει σε όλο τον κόσμο, και αυτό έχουμε ακούσει και από Αμερικάνους αξιωματούχους και από Ρώσους και από Κινέζους, ένα αξιόπιστο επενδυτικό περιβάλλον, χάρη στο οποίο έρχονται επενδύσεις, θα έρθουν πολύ περισσότερες τη στιγμή που πλέον το ενδιαφέρον αυτής της κυβέρνησης είναι μονόπλευρα. Έχουμε διώξει πλέον αυτά τα μνημόνια, τα προγράμματα από τις 21 Αυγούστου και το ενδιαφέρον είναι μονόπλευρο προς την εσωτερική βελτίωση της κατάστασης. Άρα λέτε ότι, οι επενδύσεις γίνονται, ότι είναι ένα πρώτο βήμα. Της αντιπολίτευσης, ας πούμε, που λέει ότι παιδιά δεν είναι τις σάρκες μας τρώμε εδώ πέρα. Βεβαίως, ακριβώς. Δεν έχουμε επενδυτικό κλίμα, δεν έχουμε φτιάξει επενδυτικό κλίμα, βεβαίως. Δεν έχονται ξένα κεφάλαια. Αυτό που λέμε για ανάπτυξη και η ζωή ξένων κεφαλαίων προκειμένου να επανεκκινήσει η οικονομία δεν έχει γίνει πράξη. Λέτε ότι δεν ισχύει. Πολύ καλά σε αυτή την πτυχή που ανοίγετε τώρα. Θα ήθελα ας πούμε, να συμπληρώσω και να δώσω εμφατικά το ότι ενώ υπάρχουν λοιπόν αυτές οι επενδύσεις. Σε δύο πράγματα έχει σταθεί ο Μητσοτάκης στις τελευταίες ημέρες. Κύριε Παυλόπουλε. Στις επενδύσεις που δεν έρχονται. Επενδύσεις και έρχονται, στο ιδιωτικό χρέος. Θα έρθουν και άλλες. Και μάλιστα κατέθεσε και πρόταση για 120 δόσεις, διαγραφές χρεών. Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι 3.000 ευρώ προκειμένου να ξεκινήσουν από την αρχή. Και ούτω καθεξής. Εγώ σας έφερα παραδείγματα. Μπορεί κανείς να δει και την ομιλία, τη συνάντηση με τον Πούτιν που είχε ο Πρωθυπουργός της χώρας, όπου και εκεί μπήκαν θέματα αγωγών και το πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να παίξει κάποιο ρόλο στους αγωγούς. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος βρίσκεται, δεν ξέρω, ήταν χθες, δεν ξέρω, στις ΗΠΑ, στην προσπάθεια πάλι να φέρει με επενδυτικούς επαφές, με επενδυτικούς παράγοντες. Αυτή η ιστορία είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο, τον οποίο όμως δρόμο από το 2015 προσπαθεί να τορπιλήσει η αντιπολίτευση και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση με σειρά παρεμβάσεων προς το εξωτερικό. Τι να το θυμηθεί κανένας. Εδώ και πριν από λίγο καιρό είδαμε, ήταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος καλούσε το να περιμένουν τις εκλογές για να κάνουν επενδύσεις. Κύριε Πιλάλη, επιτρέψτε μου επίσης ένα σχόλιο φραστικό. Παρακαλώ. Μου έκανε εντύπωση ότι ο κύριος Κόνστας, εντάξει, χαρακτήρισε ως λάθος το ότι τελικά το μέρισμα θα πάει σε περισσότερους. Παρατήρησε λοιπόν μία διαφορά όσον αφορά το ύψος, το ότι ναι.
δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, δεν έχω δει μέχρι τώρα, αν έχετε παρατηρήσει το ότι στη Διεθνή της Θεσσαλονίκης οι εξαγγελίες ήταν για 700 εκατομμύρια και έκτοτε έχει μεγαλώσει, έχει πάει στο 910. Έχει πάει στο 910. 710. 710. Το μέρισμα είναι 710. Όχι, μιλάω συνολικά για το πακέτο των. Α, για το πακέτο. Ωραία. Πες το για να πάω και στους υπόλοιπους να κλείσουμε τη συζήτηση. Παρακαλώ. Ο Πρωθυπουργός μας είχε μια δομή στην ομιλία του και είπε: έλα στις τράπεζες. Του εξήγησαν. Τρεις φορές έχουμε βάλει λεφτά στις τράπεζες, έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει λεφτά. Σα είπα δηλαδή, παράδειγμα μια τράπεζα. Η Πειραντή δεν είναι τράπεζα. Όχι, δεν είναι τράπεζα. Μα δεν είναι τράπεζα. Είναι χρηματολογικός μηχανισμός. Δεν είναι τράπεζα η Πειραντή. Πώς θα το κάνουμε. Τι εννοείται, ότι δεν έχει ας πούμε κόκκινα δάνεια. Δεν έχει, δεν δίνει δάνεια. Δεν δίνει δάνεια σε εσάς και σε εμάς, κύριε. Δεν έχει σημασία. Project. Για την ανάπτυξη είναι, δεν χρειάζεται να δίνει σε εμάς και σε εμένα και σε εσάς. Ναι. Για την ανάπτυξη αλλά δεν είναι τράπεζα. Ναι. Μην το μπερδέψετε. Δεν είναι τράπεζα. Μην κάνετε τώρα λάθος που κάνουν τώρα και αγράμματα του Μαξίμου. Δεν είναι τράπεζα. Σας παρακαλώ. Δυστυχώς. Βλέπετε τι έχουμε. Έχουμε τους πρώην σερβιτόρους να γίνονται συμβούλοι. Ελάτε. Έχεις θέμα με τους σερβιτόρους εσύ τώρα. Όχι, κανένα. Πάμε. Στους σερβιτόρους που γίνονται σύμβουλοι έξι επιχειρηματιών. Πάμε. Τι, ιδιωτική πρωτοβουλία θα σου δώσει λογαριασμό. Πας από το ένα θέμα στο άλλο, να το συζητήσουμε. Αλλά να ολοκληρώσουμε τις επενδύσεις. Με δύο επιχειρήσεις που δεν υπάρχουν, ναι, έχω πρόβλημα, Δημήτρη μου. Ελάτε. Έχεις πρόβλημα γενικώς. Αλλά επίσης λέει ο άνθρωπος, ελάτε να επενδύσεις υποδομές μας. Ευχαρίστως λένε οι άλλοι. Ποιες είναι προς ιδιωτικοποίηση. Ποιες είναι, πού να βάλουμε τα λεφτά μας. Μα δεν μπορούμε να βάλουμε στη ΔΕΗ. Α, δεν μπορούμε να βάλουμε στα λιμάνια. Α, δεν μπορούμε να βάλουμε στα αεροδρόμια. Άρα πού να τα βάλω. Ποιες είναι οι υποδομές. Κοροϊδεύει. Είπε ρε παιδί μου, έλα, το γράφει μέσα για ομιλία που διάβασε. Αυτές είναι οι ανημίες δικές σας, κύριε Κώστα. Όχι, εγώ σας έφερα 6 παραδείγματα και εγώ σας φέρω άλλα 16. Το συνέδριο της Κάπελ στη Νέα Υόρκη είναι ότι ακούστηκαν τέτοια πράγματα. Η ομιλία του Πρωθυπουργού τα λέει μέσα. Λέει μέσα, ελάτε να επενδύσετε. Πού? Και λένε, τράπεζες. Ομόλογα, ναι, κρατικά ομόλογα, εταιρικά ομόλογα, υποδομές κτλ. Και απαντάνε τώρα οι άλλοι. Κάθονται και συζητούσανε. Και λέγανε, ωραία, να επενδύσω. Πού είναι οι υποδομές, ποιες υποδομές είναι προς ιδιωτικοποίηση. Ποιες είναι ανοιχτές. Το ρεπορτάζ σου. Ρωτάω αν αυτά ακούστηκαν στο συνέδριο. Σήμερα στο συνέδριο. Πάμε και στον κύριο Μαρκόπουλο. Ελάτε παρακαλώ, ορίστε κύριε Μαρκόπουλο. Δεν μίλησα τόση ώρα, έτσι. Ήθελα να πανέμβω πολλές φορές, αλλά συγκρατήθηκα. Ξέρετε κάτι. Έχω την αίσθηση ότι ο ελληνικός λαός έχει κουραστεί να ακούει διάφορα πράγματα τα οποία δεν υφίσταται. Το κεντρικό ερώτημα πάντως είναι αυτό, έτσι. Ναι, θα σου πω. Το κεντρικό ερώτημα του επόμενου διαστήματος είναι πώς θα φέρουμε λεφτά, ένα, και πώς θα ανακουφίσουμε τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες από το ιδιωτικό χρέος. Από το τεράστιο ιδιωτικό χρέος. Θα απαντήσω πρώτα στο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τον άκουσα με πάρα πολύ προσοχή. Όλα αυτά τα οποία είπατε, αγαπητέ, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν στα λόγια. Τίποτα από αυτά δεν έχει πραγματοποιηθεί. Δεν υπάρχει μία θέση εργασίας από τις επενδύσεις που είπατε μέχρι τώρα. Σχέδια μπορεί να υπάρχουν. Σχέδια μπορεί να έντυπα που σας υποστηρίζουν σχέδια. Τα γράφουν αυτά. Έτσι. Η καθημερινή γράφει για αυτές τις επενδύσεις. Εγώ σας μιλώ για τις δουλειές. Ναι, για τις δουλειές. Ούτε για την καθημερινή. Σας έφερα 6 παραδείγματα. Για την αυγή. Σας έφερα 6 παραδείγματα. Ακούστε με. Εγώ δεν μιλάω ούτε για την καθημερινή, ούτε για θέλετε αυγή, να σας δώσω τα αντίγραφα. Θέλετε να σας δώσω τα αντίγραφα. Δεν υπάρχει μία θέση εργασίας. Κάντε αυτά που λέτε. 300.000 θέσεις εργασίας επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να μιλήσω. Βεβαίω. Εγώ δεν μιλούσα. Ψέματα και μάλιστα είπατε ψέματα. Κύριε μου, τα έχω όλα αυτά. Κύριε, επικοινωνείτε με την οικονομία. Ξέρετε τι συμβαίνει έξω. Τα έχω όλα αυτά. Δώστε τα μου. Ένα-ένα, θα πω ότι δεν υπάρχει από αυτά. Ένα-ένα. Ένα προς ένα. Η μεγαλύτερη επένδυση στην οποία αναλάβατε 4 ολόκληρα χρόνια που κυβερνάτε. Καλό. 4 ολόκληρα χρόνια στα οποία κυβερνάτε. Η μεγαλύτερη επένδυση. Λέγεται επένδυση του ελληνικού. Στην επένδυση του ελληνικού, την οποία την παραλάβατε υπογεγραμμένη και συμβασιοποιημένη σχεδόν. Σήμερα το μόνο που έχει γίνει τις τελευταίες 2 εβδομάδες είναι να γκρεμιστούν κάποια κτίρια που είναι άχρηστα μέσα στην επένδυση, μπας και ξεκινήσει δουλειά. Αν αυτό το πράγμα 4 ολόκληρα χρόνια δεν μπορείτε να το υλοποιήσετε, καθώς επίσης και τις αποκρατικοποιήσεις στον τομέα των τουριστικών, των δημοσίων εκτάσεων, αφάντου, καζίνο ή οπουδήποτε, για ποια κυβέρνηση μιλάμε. Σας λέω αυτά που παραλάβατε, δεν σας λέω αυτά που θεωρητικά θα ετοιμάσετε. Αυτά που πήρατε, τα πετάξατε στα σκουπίδια. Όχι γιατί δεν μπορείτε να το κάνετε. Ούτε γιατί οι δικοί σας υπουργοί έχουν λιγότερο μυαλό από τους προηγούμενους υπουργούς. Ναι. Αλλά για έναν απλούστατο λόγο. Πρώτον, δεν θέλουν διότι φοβούνται. Γιατί να μην έχουν την ιδεολογία. Γιατί έχουν ιδεολειψία. Δεύτερον, γιατί αυτοσυγκρατούνται από τον καθένα ο οποίος τραβάει το μανίκι και γιατί ασχολούνται μονίμως με το κράτος αντί να ασχολούνται με την πραγματική οικονομία που είναι οι δουλειές. Και το τρίτο που θέλω να σας πω είναι ότι οι 300.000 εργασίες που μου αναφέρετε είναι ο τουριστικός τομέας. Όχι, κάθε Ιούνιο, κάθε Μάιο μπαίνουν και κάθε Οκτώβριο βγαίνουν. Όχι, δεν και επίσης πρέπει να σας πω ότι με βάση
τα προγράμματα και τα αποτελέσματα που υπάρχουν στο Υπουργείο Εργασίας έχουν μετατραπεί τα 8 ώρα σε 4 ώρα και τα 4 ώρα σε 2 ώρα. Έχετε συνειδητοποιήσει τι γίνεται εδώ. Έχουν αυξηθεί, αγαπητέ μου, οι πολλαπλές. Έχουν αυξηθεί. Των νέων θέσεων. Των νέων θέσεων. Των 300.000 αυτών. Ορίστε. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Δεν υπάρχει. Κύριε μου, το EBRD λέω. Θα, κύριε. Λέω, θα. Όχι, κάνετε λάθος. Θα. Κάνετε λάθος. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Πώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, κύριε. Δεν υπάρχει, κύριε. Δεν υπάρχει, κύριε. Δεν υπάρχει. Μα δεν υπάρχει. Μα δεν είναι συμβασιοποιημένο, μα σας το λέω. Δεύτερον, η Αναπτυξιακή Τράπεζα την οποία αναπτύξατε, αναφέρατε, και η Εσωτερική Τράπεζα Αναπτύξεων, η οποία είχε σχεδιαστεί και είχε αναφερθεί από το Μαξίμου ότι θα γίνει για να βοηθήσει τους μικρομεσαίους και όχι μικρομεσαίους επιχειρηματίες εσωτερικούς, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τραπεζικό σύστημα δεν έχουμε, διότι οι τράπεζες είναι χρεωμένες, ακόμα κυνηγάνε τα κόκκινα δάνεια τα οποία πολλαπλασιάζονται στη δικιά σας κυβέρνηση, κοκκινίζοντας τους αριθμούς των τραπεζών, οι οποίες αδυνατούν με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ούτε εμείς την κάναμε ούτε εσείς, αλλά την ξέρετε, να χρηματοδοτήσουν έστω ένα περίπτερο. Για ποια οικονομία μιλάμε. Για ποια οικονομία μιλάμε. Να καταλάβω δηλαδή εγώ ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί η χώρα. Τρίτον, δεν έχετε καταδείξει σε όλους αυτούς τους φερόμενους επενδυτές. Καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και πάει στο εξωτερικό. Και να ξαναπάει. Δεν έχετε καταδείξει ποια είναι τα σημεία που θα επενδύσω. Κάποτε, το 2012, είχα κάνει μια έκθεση, η McKinsey, την είχε πληρώσει η Τράπεζα της Ελλάδος, που είχε καταδείξει τους τομείς ελληνικής οικονομίας που πρέπει να αναπτυχθούν ή που έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Ακόμα υπάρχει. Στα γραφεία όλων των κομμάτων. Η παρουσία έγινε παρουσία όλων των αρχηγών. Το θυμάστε, κύριε Κόντς. Ακόμα αυτή υπάρχει, δεν έχει άλλη. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είχε πει τότε τουρισμός, είχε πει βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία, με συγχωρείτε, είχε πει υψηλές τεχνολογίες. Πείτε μου λοιπόν τι έχετε κάνει σε αυτά. Απολύτως τίποτα. Τον τουρισμό το φορολογήσατε. Ζούμε γιατί έκλεισε η Τουρκία, έκλεισε η Αργερία, έγινε τη κακομοίρα στη Μέση Ανατολή. Αναπτύσσεται η Τουρκία του χρόνου. Νομοτελειακά ψήθηκε όχι. Ο τουρισμός, έτσι. Σε ένα βαθμό, ναι. Ναι. Μιλάτε σε ένα πρώην υπουργό τουρισμού. Θέλετε να σας πω και τις διαδρομές. Θέλετε να σας πω τις διαδρομές. Θέλετε να σας πω ότι πριν από 2 χρόνια είχαν έρθει 300.000 Ρώσοι, πέρυσι ήρθαν 1 εκατομμύριο και του χρόνου θα ξαναγυρίσουν στους 500.000 γιατί πάνε Τουρκία. Θέλετε να σας το αποδείξω κιόλα. Παρά τις προσπάθειες που κάνατε, παρά τις προσπάθειες με τις δηλώσεις. Οι προσπάθειες είναι από όλους. Ακούσαμε. Δεν υποτιμώ να πριονίσετε τον τουρισμό. Κουντουρά ο είναι φίλη μου. Ακούστε. Η κυρία Κουντουρά. Η κυρία Κουντουρά. Κύριε Μακό, κύριε Μακό, ένα λεπτό, κύριε Μακό. Την τιμώ για αυτό που κάνει. Κύριε Πιλάλη, τι εννοείται ότι έκαναν προσπάθεια να πριονίσουν τον τουρισμό. Ξεχνάτε την αρνητική διαφήμιση η οποία γινόταν όσο υπήρχε και όποτε υπάρχει το προσφυγικό σε ένταση μεγάλη. Προχωρώ στην επόμενη επένδυση. Μιλάω για αρνητική διαφήμιση. Λέτε δηλαδή ότι έχουν αποδειχθεί σε δυσφήμιση τη χώρα τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Βεβαίως. Για να κάνουν τι. Για να διώξουν του τουρίστε και να πούνε να. Τι λέτε τώρα εκεί. Τώρα μήπω είναι υπερβολικά. Γιατί αυτό είναι παραδείγματο. Δηλαδή πρώτη φορά έχετε ακούσει. Έχει να κάνει με αντεθνικό μέρο. Έχει να κάνει με. Με στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, με ευρωβουλευτέ, με την κυρία Σπυράκη που έχουν πάει και λένε γιατί βοηθάτε τον Τζίπρα. Πρώτη φορά τα ακούτε αυτά. Πού τα βρήκατε αυτά, για πέτα μου. Αυτά. Πού τα βρήκατε αυτά. Πού τα βρήκατε αυτά, γύρω. Όλοι τα έχουμε διαβάσει. Και επειδή τα διαβάσατε, ξέρετε να σας πω εγώ κυτρινισμένο τύπο, και επειδή τα διαβάσατε, κάνετε πολιτική επειδή τα διαβάσατε. Όχι, για πηγαίνετε λοιπόν να μας πείτε τις δηλώσεις. Πότε η κυρία Σπυράκη πήγε και είπε μην επενδύσετε την Ελλάδα και μην βοηθήσετε τον κύριο Τσίπρα. Καλά, δεν τρέπεστε που τα λέτε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ναι, είναι ντροπή. Και ξέρετε κάτι. Είναι. Ο κύριο Ζάεφ ήθελε να επενδύσει. Είναι επενδυτή ο κύριο Ζάεφ. Είναι επενδυτή για τον κύριο Ζάεφ. Για τον κύριο Ζακ, γιατί δεν κάνετε διεθνική πολιτική. Όχι, βέβαια. Δεν κάνετε. Εμείς πιστεύουμε ότι κάνετε. Εσείς, πειράζει. Εσείς. Πειράζει. Όχι, παρακαλώ. Σας πειράζει να το λέμε. Πειράζει να λέμε στο εξωτερικό ότι εμείς είμαστε Μακεδόνες. Προσέξατε χθες ο Τζιτζικώστας. Ο Τζιτζικώστας γιατί πήγε χθες στην Ευρώπη και ίδρυσε γραφείο της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας στην καρδιά των Βρυξελών. Γιατί πολύ απλά. Σε λίγο το όνομα Μακεδονία θα το χάσουμε και εμείς, όχι το Βόρεια, και τη λέξη Μακεδονία. Πήγατε, και για αυτά να μιλάνε για φταίτε εσείς. Και καθώς και επίσης, και καφέ. Τι αυτό, τώρα, γι' αυτό και ο Τζιτζικώστας. Γιατί το 1977 εσείς στο ΙΕΜΕΣΑ βλέπατε να αναγνωρίζετε η γλώσσα της Μακεδονίας. Βρισκόμαστε και το 2018. Ναι, ναι. Από το 1977 που λέτε εσείς αυτά που λέτε, μέχρι το 2018, ούτε μακεδονική γλώσσα είναι καταγεγραμμένη στον ΟΗΕ, ούτε μακεδονική εθνότητα. Μα στη σελίδα του ΟΗΕ.
ούτε μακεδονική εθνότητα. Αποζητείτε και εσείς. Αυτά τα ιδρύσατε και τα συμφωνήσατε εσείς. Και εύχομαι η Ελληνική Βουλή να μην υπερψηφίσει αυτή την κατάπτυστη και αντιεθνική συμφωνία. Προχωράμε στις επενδύσεις, κύριε Παυλόπουλε. Ελάτε, ελάτε. 150 εκατομμύρια στην Ελλάδα από την τρίτη American Tobacco τα επόμενα δύο χρόνια. Ούτε μία θέση εργασίας. Στην Ελλάδα ξανά η αλυσίδα ΣΠΑΡ τα επόμενα δύο χρόνια. Ούτε μία θέση εργασίας. Τα δύο χρόνια. Εσείς το... Υπάρχει κανένα ΣΠΑΡ στην Ελλάδα και δεν το ξέρω. Οι συμφωνίες κλειστήκαν το 2018, πότε θέλετε να γίνουν δηλαδή. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Δεν έχουν γίνει. Όταν θα γίνουν, θα μιλάμε για δουλειές Τσίπρα. Όταν, ακούστε, μέχρι να γίνουν. Ποιες εφημερίδες είναι, κύριε? Μέχρι να γίνουν. Είναι η Αυγή, πώς? Όχι, βέβαια. Δεν με ενδιαφέρει. Σας έχω φέρει σκοπίμως. Δεν είμαι οπαδός εφημερίδων. Είμαι οπαδός ιδεολογιών. Ωραία. Και θα σας πω επίσης για να το κλείσω, να μην κάνω κατάθεση. Είναι ιδιοκτητών εφημερίδων, ως κόμμα. Καλά, εντάξει, πείτε ό,τι θέλετε. Δεν πειράζει. Για να μιλήσουμε λοιπόν για μεροκάματα Τσίπρα, πρέπει να δω δουλειές που υπεγράφησαν επί Τσίπρα. Μέχρι στιγμής δουλειές μεγάλες που υπεγράφησαν επί Τσίπρα δεν υπάρχουν. Ελάτε, σας παρακαλώ. Έτσι, αυτό θα αναλάβουμε τώρα. Κύριε Μαρκόπουλε, κύριε Πιλάδη, κλείνουμε την θέλω σας παρακαλώ, ελάτε. Ελάτε για να προλάβουν όλοι να μιλήσουν. Δεν έχει νόημα να κάνετε debate μεταξύ σας. Ούτε μόνο debate. Ελάτε. Νομίζω ότι... Είναι ενδιαφέρον. Εγώ μιλώ με ουσιαστικά. Αλλά να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Να κλείσω λοιπόν στο τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, αγαπητέ φίλε. Αυτό το οποίο θα κάνει, τι σημαίνει επενδυτικό περιβάλλον? Επενδυτικό περιβάλλον σημαίνει πρώτον επενδυτική στόχη. Πού θέλουμε να αναπτύξουμε τη χώρα μας. Δικιά μας είναι η χώρα, δεν είναι δικιά τους. Αυτοί θα πάρουν τα λεφτά τους και θέλουν να πάρουν το κέρδος τους. Τίμιο, τίμιο. Εμείς πρέπει να τους δείξουμε που έχουμε ανάγκη. Αυτό λοιπόν θα το δείξει η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία θα προσελκύσει κυρίως κατεβάζοντας τους φόρους. Για να τους κάνει ακόμα περισσότερο να τρέξουν, να έρθουν κατά εδώ και να μην πάνε κατά την Τουρκία, αν η Τουρκία ηρεμήσει ή κάποια άλλη χώρα. Να μην πάνε στη Βουλγαρία με το 10%. Σας σημειώνω ότι μέχρι τώρα στη Βουλγαρία πάνε οι Έλληνες. Όχι μόνο για να βάλουν βενζίνη, να πάνε στον οδοντίατρο, και τις εταιρείες τους έχουν εκεί. Έτσι. Αυτό δεν είναι κατόρθωμα δικό μας. Υπήρχε από πριν, εσείς το κάνατε θεσμό. Δικό μας είναι, δεν είναι δικό της πάντως. Ορίστε, δικό μας είναι. Όχι, ενώ τη Νέα Δημοκρατία, όταν μιλάω δικό μας, αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία. Όχι όσο τώρα. Εγώ είμαι Θεσσαλονίκης. Όχι όσο τώρα. Είναι δικό μας κατόρθωμα. Όχι όσο τώρα. Όχι όσο τώρα. Και τώρα συνεχίζεται και προηγουμένως. Διωκώνεται. Συμφωνούμε σε αυτό. Πολύ ωραία. Μια κυβέρνηση δεν έχει ευθύνη αυτό να το αντιστρέψει? Όλες οι κυβερνήσεις, προφανώς. Ωραία, μιλάμε για αυτή την κυβέρνηση. Τέσσερα χρόνια περάσαν. Δεν είναι χθεσινή, ούτε ένα χρόνο, ούτε δύο. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν. Δεν υπάρχει επενδυτικό περιβάλλον, δεν υπάρχει ούτε πρόθεση, δεν υπάρχει ούτε σχεδιασμός και δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Πάμε και στην κυρία Δήμα Δάμα. Ελάτε, κυρία Δήμα Δάμα. Κύριε Παυλόπουλε, είναι εξαιρετικά σημαντικό όταν μιλάμε και έχουμε τους πολίτες να μας παρακολουθούν, να είμαστε πολύ σαφείς στο τι ακριβώς γίνεται στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, στην οικονομία. Όλη αυτή η αντιπαράθεση από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, αν έχουν γίνει αυτές οι επενδύσεις που δεν έχουν γίνει, είναι θα, ή τι θα γίνει στο μέλλον, ή τι θα κάνουν οι ΜΕΝ ή ΔΕ, δυστυχώς δεν έχουν νόημα όταν έχουμε 4,5 εκατομμύρια οφειλέτες στην εφορία. Σχεδόν η μισή Ελλάδα χρωστάει στην εφορία αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, έχουμε από τον 17.000 άτομο τον Οκτώβριο κάθε εργάσιμη μέρα να απολύονται. Είναι αυτοί από τον τουρισμό, αλλά όχι μόνο. Έχουμε από τα στοιχεία της Εργάνη, τα λέω αυτά, για να μην έχουμε αμφισβητήσεις. Μία στις δύο θέσεις που δημιουργήθηκαν να είναι ελαστικές θέσεις εργασίας και είναι μεταξύ 400 και 500 ευρώ, υπάρχουν εδώ. Μιλάμε, μα λοιπόν, είπε το 70% ο κύριος Πιλάδης είναι σταθερή εργασία. Μιλάμε μισό λεπτό, μη με διακόπτετε όμως, γιατί δεν διέκοψα κανέναν. Λοιπόν, έχουμε πληστηριασμούς, χιλιάδες πληστηριασμούς να πρέπει να γίνουν μέχρι τέλος του χρόνου. Έχουμε τον νόμο Πασόκ, ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη, ο οποίος τελειώνει και δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή είναι όλα στον αέρα. Έχουμε 640 εκατομμύρια σταματημένα από τον ΟΑΕΔ στο Γενικό Λογιστήριο για να καταγραφούν στα υπέρογκα αυτά πλεονάσματα που πήραμε 10 και τελικά άντε να δώσουμε ένα κάτι. Από τη μία τσέπη παίρνουμε 10 για να δώσουμε ένα. Και εμείς εδώ καθόμαστε και λέμε τι αυτή τη στιγμή. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα προχωρήσουμε έτσι με όλα αυτά τα μέτωπα ανοιχτά, με τα κόκκινα δάνεια, με την εξωτερική πολιτική και τα Βαλκάνια να έχουν τεράστια ζητήματα. Θα τα πούμε στη συνέχεια, δεν θέλω να μπω στο θέμα αυτό, γιατί εδώ ανοίγουν πάρα πολύ μεγάλα ζητήματα, κύριε Παυλόπουλε, στα οποία δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και είχαμε προειδοποιήσει ότι ανοίγουν. Μην το περάσουμε έτσι. Ας πάμε λοιπόν μετά. Έχουμε τον νόμο Κατρούγκαλου, έχουμε τον νόμο Χειρίας, ο οποίος οι γυναίκες αυτές
οι άντρες, οι γυναίκες έχουν υποστεί μία κατάρρευση στις συντάξεις. Έχουμε τον νόμο Κατρούγκαλου για τους νέους από εδώ και πέρα συνταξιούχους, οι οποίοι είναι στον αέρα. Και εμείς λέμε τι κάνατε, τι κάναμε, τι δεν κάναμε. Όταν υπήρχε ένα συγκεκριμένο στρατηγικό πλαίσιο για επενδύσεις, οι οποίες, και εδώ πρέπει να το λέμε, 4 χρόνια. Ο μακροβιότερος πρωθυπουργός, αγκαλιά με τον κύριο Καμένο, είναι ο κύριος Τσίπρας. Τι έκανε ακριβώς αυτά τα 4 χρόνια. Και βλέπω τον κύριο Τσακαλώτου, πολύ καλά κάνει και πάει στο εξωτερικό, και ο κύριος Τσίπρας λοιπόν. Και έχουν την τσάντα τους γεμάτη με προτάσεις και με τι μπορούν να κάνουν βεβαίως για να βοηθήσουν τη χώρα. Αλλά εγώ βλέπω μια μεγάλη αποστασιοποίηση του κυρίου Τσακαλώτου από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με τα πλεονάσματα, με τον προϋπολογισμό που έρχεται εδώ σε 2 εβδομάδες προς ψήφιση και όλα είναι ο προϋπολογισμός μπαλάκι. Όλα τα πετάει μετά στην επόμενη κυβέρνηση ή στους όποιους θα είναι ύστερα που θα βρούνε τι θα πρέπει να κάνουν με τις αγορές κλειστές και με χιλιάδες προβλήματα που έρχονται. Και τον κύριο Τσακαλώτου, τι να μας λέει, κύριε Παυλόπουλε, στην εφημερίδα Καθημερινή εχθές, ότι σας παρακαλώ για την οικονομία. Δεν κάνει καλό να μιλάμε για σκάνδαλα και να έχουμε σκανδαλολογία. Ακούστε εάν ο κύριος Τσακαλώτος με αυτά που λέει απευθύνεται στον ελληνικό λαό σε κάποιον άλλο λαό που ζει σε άλλη χώρα. Όταν είναι το νούμερο ένα πράγμα η λάσπη αυτής της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Σε εμάς το λέει. Όταν έχουν υπάρξει η εξαγορά. Άρα λέτε διαχωρίζει τη θέση του από την κεντρική στρατηγική. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Και είναι ο λόγος του και πολύ σωστά ενδεχομένως θέτει κάποια ζητήματα πριν τις εκλογές, στο δρόμο προς τις εκλογές. Γιατί τα πράγματα με τον προϋπολογισμό δεν θα έρθουν έτσι όπως νομίζουμε ότι θα έρθουν. Δυστυχώς για τη χώρα. Μακάρι να έρθουν. Και αρχίζει να βάζει ένα πλαίσιο. Είδαμε ότι δεν πήγε πουθενά εκεί με τις ωραίες τις γραβάτες που βάζαμε, βγάζαμε, αλλάζαμε. Έχει κρατήσει μια πολύ συγκεκριμένη στάση. Σε όλα αυτά τα ζητήματα και στη συνέντευξη που έδωσε, μιλάει βεβαίως πολύ έντονα για το ότι η οικονομία βαίνει προς καλύτερες μέρες. Τι άλλο θα μπορούσε να πει ο Υπουργός Οικονομικών, έτσι προς Θεού. Αλλά αφήνει πολλά ανοιχτά παράθυρα και πολλές θολές περιοχές και ζώνες, ακριβώς γιατί είναι Υπουργός Οικονομικών από την άλλη μεριά και γνωρίζει την κατάσταση. Στον προϋπολογισμό λοιπόν που έρχεται, έχουμε να δούμε πολλά. Νομίζω θα τα δείτε και σε άλλη εκπομπή, θα τα δούμε μαζί σήμερα. Σημείο προς σημείο, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο μετατίθεται και το οποίο θα το βρούμε πάρα πολύ σύντομα μπροστά μας. Και θα το βρουν δυστυχώς η μεσαία τάξη, η οποία ήδη καταραίει, αλλά και τα χαμηλότερα στρώματα. Μιλήσαμε για την πλατφόρμα. Πέστε μου δύο βασικά. Από αυτά τα οποία θα βρούμε μπροστά μας, είναι ο νόμος αυτός ο περιβόητος Πασόκ, ο οποίος δεν έχουμε προστασία καν της πρώτης κατοικίας και προσπαθούμε από τα χρήματα αυτά που θα βγουν και εντάσσονται μέσα στον προϋπολογισμό να γίνουν ακόμα περισσότεροι πληστηριασμοί. Πόσοι πληστηριασμοί θα γίνουν πια? Πόσοι πληστηριασμοί, κύριε Παυλόπουλε, θα γίνουν και σε πρώτη κατοικία και σε ανθρώπους που θα βρεθούν γιατί στον δρόμο? Δεν έχουμε φτάσει σε κανένα σημείο τη διαπραγμάτευση με τους ξένους, κύριε Δημαρχέ. Μα ούτε έχουμε πρόταση, ούτε έχουμε διαπραγμάτευση, ούτε επίσης, τίποτα. Επίσης, δεν έκατσε κάτω. Τώρα ο παρακαθήμενος σας, ο κύριος Σεχαλικιώτης, το φωνάζει μήνες τώρα. Ότι παιδιά τα δύσκολα έχονται στην ιστορία των πληστηριασμών. Πρέπει να κάτσει το πολιτικό προσωπικό να συμφωνήσει σε ένα εθνικό πλαίσιο μια διαπραγμάτευση με τους ξένους. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή μας? Κύριε Παυλόπουλε, τα έχουμε πει. Το κίνημα αλλαγής τα έχει θέσει στη Βουλή. Το ίδιο έχουμε και με τα ληξιπρόθεσμα. Δεν μπορεί να τα αφήσουμε όλα αυτά να σκάσουν στα χέρια μας. Ακριβώς. Φτάνουμε πάντα στην τελευταία στιγμή και αυτό όλοι πρέπει να πάρουμε ένα μάθημα από αυτό για να σώσουμε καταστάσεις οι οποίες δεν σώζονται την τελευταία στιγμή. Μιλήσαμε για το 3,5%. Είναι δυνατόν να έχουμε πλέον να επίσης, το 22, να λειτουργούμε ως χώρα με τη λογική που λέει να σκάσει τον Τσίπρα για να μην το έχω εγώ ή να σκάσει του επόμενου για να μην σκάσει σε μένα. Πριν λίγο αυτό κάνει μία αντιπαράθεση, ποιος θα πει προβλήματος. Την τελευταία κουβέντα. Όχι, εγώ δεν έκανα αυτό, αυτό είναι η Δημοκρατία, λογική. Όχι, αυτό δεν έκανα η ΣΥΡΙΖΑ. Η αντεθνική λογική είναι αυτό ακριβώς. Και στον προϋπολογισμό είμαστε στον αέρα. Πώς θα φορτώσω στον επόμενο την καυτή πατάτα. Ναι, αλλά κάποια στιγμή, κύριε Παυλόπουλε, πρέπει να πάρουμε μαθήματα από αυτά που έγιναν τόσα χρόνια. Δεν έχουμε πάρει. Και έχουμε καταρρεύσει ως χώρα. Και είμαστε στο εξωτερικό. Ήμουνα στη Λισαβόνα τις προάλλες με το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και πάλι μας κοιτάγανε περίεργα και μας λένε τι γίνεται, πώς πάει, θα αλλάξει η κυβέρνηση, θα έρθουν άλλοι, έχετε συμφωνήσει σε ένα κοινό πλαίσιο, πώς θα πάει η οικονομία, τι θα γίνει με τις αγορές, με το ασφαλιστικό, τι ακριβώς γίνεται, πώς προχωράει. Γιατί ξέρουν και έχουν δει ότι είμαστε η μοναδική χώρα που δεν μπόρεσε να κάτσει να βρει τρεις άξονες να συμφωνήσει και να πάει παρακάτω. Πάμε στον κύριο Μπιτσαξή. Ορίστε, κύριε Μπιτσαξή. Επειδή ουδέν κακό να μην γες καλού, αυτή η συζήτηση μετά από πολλά χρόνια κρίσης δημιουργεί μια συνένεση η οποία πριν μερικά χρόνια δεν θα υπήρχε. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει άλλη οδός διαπιστώσεων, αλλά και ότι δεν υπάρχει άλλη οδός ανάπτυξης εκτός από την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη της οικονομίας. Το λέω γιατί αυτοί πολλές οι δυνάμεις οι οποίες σήμερα κυβερνούν
Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα είχε βαθύτατη εχθρότητα προς την ΕΠΕΜ. Βλέπετε συγκένεση από μεριά ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕ. Μισό λεπτό. Ναι. Απόλυτη. Απόλυτη, ως και ταύτιση θα έλεγα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Όχι μεταξύ τους. Με τους υπόλοιπους ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που λέω είναι ότι είχε βαθύτατη εχθρότητα προς τις επενδύσεις. Τώρα, τι να λέμε, ότι η Ελλάδα έχει γίνει τώρα τεχνικά επενδυτικός παράδεισος. Είναι σαν να ακούμε τους ομαλοβενιζέ ελέους όταν ακούμε. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για την Ελλάδα, πάλι κύριε Μαρκόπουλε. Δεν είναι αληθές. Έτσι, αρχίζει κάτι και αχνοφαίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά τα οποία λέει ο κύριος Πιλάλης είναι αυτό το οποίο βλέπουμε. Κάτι να αρχίζει να αχνοφαίνεται μετά από πάρα πολλά χρόνια απόλυτης επενδυτικής απραξίας. Μα απόλυτης επενδυτικής απραξίας, η οποία ήταν και μια σημαντικότατη αιτία, εκτός από την υπερφορολόγηση, για την καθήλωση της παραγωγικής ελληνικής μεσαίας τάξης και της μεσαίας τάξης γενικότερα. Τώρα, το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα ότι είναι άθλιο, επίσης το ξέρουν και οι πέτρες. Το ξέρουν και οι πέτρες. Αυτή, ας πούμε, για παράδειγμα, ανέφερε ο κύριος Μαρκόπουλος την εμβληματική επένδυση που είναι το ελληνικό. Θα σας θυμίσω ότι ξαφνικά όταν άρχισε να κινείται λιγάκι το λιμνάζο νερό σε αυτήν την επένδυση, ο Δασάρχης αποφάσισε ότι εκεί είναι το παρθένο δάσος του Αμαζονίου. Ναι, του Αμαζονίου. Ξαφνικά απεκαλύφθησαν σπάνια φυτά και είδη προς προστασία. Και επίσης ξαφνικά απεκαλύφθη ότι είναι κάποια αρχαία Μητρόπολη, την οποία μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή αγνοούσαμε και πρέπει να υπάρχουν και προστασία του αρχαιολογικού χώρου. Είχαν αεροπλάνα. Ναι. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι. Πάτε για το Κατάρ. Αυτό τον κακομύρι, τον εμμύρι, το τι έπαθε, δεν το είπατε. Έτσι, ότι πήγε να κάνει, να πούμε, μια επένδυση και έχει φάει 400 μηνύσεις και ότι αρνιόταν η κυβέρνηση ακόμα και να του απαντήσει στις επίμονες οχλήσεις του. Δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες. Τη ζούμε άλλωστε στη δικηγορία τώρα, ας αφήσουμε την πολιτική καθημερινά, κύριε Παυλόπουλε. Δηλαδή είναι αδιανόητος ο Γολγοθάς τον οποίο περνάει ένας επενδυτής για να φτάσει στο αποτέλεσμα. Αδιανόητος. Το ότι μπορεί να έχουμε περιφερειακές βελτιώσεις. Ναι, έχουμε κάποιες. Αυτό το οποίο αναφέρθηκε, ας πούμε, για τη συντομότερη είδηση μιας εταιρείας είναι υπαρκτό. Αλλά το γενικό κλίμα είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Και θα έλεγα ότι είναι και για να είμαι απόλυτα έντιμος και να τα ακούσει και ο κύριος Μαρκόπουλος και όλοι μας, ότι είναι και διαχρονικά τραγικό αυτό. Στη διαμόρφωση δηλαδή του γραφειοκρατικού πλέγματος, το οποίο εμποδίζει την επενδυτική προσπάθεια. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Ναι, ναι, ακριβώς. Υποτίθεται όμως ότι χρόνο με το χρόνο πρέπει να κάνουμε βελτίωση. Τα τελευταία 25 χρόνια τη γραφειοκρατία. Στην καλύτερη των περιπτώσεων είμαστε στάσιμοι. Επομένως, ένα από αυτά που διορθώνουμε τα τελευταία 25 χρόνια είναι το τέρας της γραφειοκρατίας. Αυτό το οποίο τώρα αχνοφαίνεται, οφείλεται καταρχήν εν πωλής και δεν είναι προς τιμή μας, ότι η μισή Ελλάδα πουλιέται μπυρπαρά. Θα το πούμε ευθέως αυτό. Έτσι, δηλαδή προσελκύονται ξένες επενδύσεις γιατί έχουν απαξιωθεί επιχειρήσεις στη διάρκεια της κρίσης και πουλούνται. Γιατί έχουν καταρρεύσει ξενοδοχεία και πουλούνται. Γιατί είναι στον αδύρ τα ακίνητα και πουλούνται για Airbnb. Και γιατί η εθνική, η εγχώρια ελληνική αστική τάξη δεν έχει τα μέσα και τις δυνάμεις καθυλωμένη έτσι και βασανισμένη στο λαιμό αυτά τα χρόνια να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να επενδύσει κι αυτή. Σιγά σιγά θα βρει το δρόμο της αν ισορροπήσει η χώρα. Αλλά αυτές οι πραγματικότητες πολιτικά δεν μπορούν να προχωρήσουν με λογικές ΣΥΡΙΖΑ. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Με την εχθρότητα η οποία επιδείχθηκε προς τον επενδυτή, με την εχθρότητα η οποία επιδείχθηκε στον παραγωγικό άνθρωπο, με την καθήλωση την οποία επιχειρήθηκε με την υπερφορολόγηση σε όλους τους τομείς, με τη διόγκωση της γραφειοκρατίας. Μιλάμε για τραγική διόγκωση της γραφειοκρατίας και επίκεντρο της τραγικής αυτής διόγκωσης είναι η πολυνομία. Δεν έχει υπάρξει και η ασάφεια, η αμφισημία των διατάξεων. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς είμαστε νομικοί. Τώρα επί ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή η πολυνομία έχει φτάσει, πάντα υπήρχε, αλλά έχει φτάσει σε ένα απερίγραπτο. Περισσότεροι νόμοι δηλαδή γίνανε αυτό, θέλετε να πείτε.
Πάρτε ένα νομοσχέδιο. Πάρτε ένα νομοσχέδιο, αγαπητέ. Όχι, θα σας εξηγήσω εγώ γιατί. Πάρτε, όχι, μην μου εξηγήσετε. Πάρτε ένα νομοσχέδιο. Πάρτε ένα νομοσχέδιο. Πάρτε ένα νομοσχέδιο. Και δέστε αυτή τη στιγμή ότι το όγκος των τροπολογιών των ασχέτων μέσα εκεί είναι τετραπλάσιος του κυρίου. Θα πάρουμε ένα δικό σας παράδειγμα. Ένα λεπτό. Όταν η κυβέρνηση ένα πρότεινε να γίνουν τρία πρωτοβουλία. Ένα λεπτό. Ποιοι ήταν αυτοί που βγήκαν πρώτοι ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Στα μπαλκόνια. Έτσι. Και υπάρχει ένας ταλέπορος εφαρμοστής που είναι δικαστής, που είναι δικηγόρος, που είναι συμβολιογράφος, ναι, ο οποίος για να καταλάβει τι ισχύει, τι ισχύει. Και σε δεύτερο επίπεδο για να καταλάβει τι εννοεί αυτό που ισχύει, έτσι όπως είναι γραμμένο. Μα δεν πρέπει να πάρει διδακτορικό. Λοιπόν, σε αυτό το κλίμα θα γίνουν δουλειές. Απλά δεν ανακαλύφθηκε τώρα η πολυνομία στην Ελλάδα. Λοιπόν, να πούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Έχουμε ένα δευτερόλεπτο. Πες το. Αυτό για το ελληνικό για το οποίο το ακούω να το περιφέρουν διαρκώς δεξιά-αριστερά την επένδυση του ελληνικού. Έχω την αίσθηση ότι πολύ λίγοι γνωρίζουν ή έχουν παρακολουθήσει το ρεπορτάζ γύρω από αυτή την ιστορία. Εγώ το έχω παρακολουθήσει εδώ και 5 και πλέον έτη, μάλιστα γιατί δούλευα και στο ΤΟΚ. Που επενδυτή στο ΤΟΚ ήταν η Lambda Development. Και ήξερα από μέσα την ιστορία αυτή και τα προβλήματα. Να σας πω ότι μόλις το Φεβρουάριο του 2018 η Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με μια γνωμοδότησή της 111 σελίδων ενέκρινε το 2018, το Φεβρουάριο του 2018, ενέκρινε το περίφημο προεδρικό διάταγμα και την έγκριση του ΣΟΑ, του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. Μόλις το Φεβρουάριο του 2018, επειδή άκουσα πριν από ότι η Νέα Δημοκρατία το είχε έτοιμο, μόλις το Φεβρουάριο του 2018. Και ενώ έπαιρνε το δρόμο για να πάει στην εφημερίδα της κυβέρνησης, βρέθηκαν 500 κάτοικοι του Δήμου Αργυρούπολης Ελληνικού και προσέφηκαν εκ νέου στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το σταμάτησε και θα εκδικαστεί κάποια στιγμή εν ευθέτω χρόνο. Εγώ δεν λέω πως δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεν ξέρεις πως έγινε. Αλλά λέω ότι η πολιτικοποίηση των προβλημάτων είναι βούτυρο στο ψωμί του εκάστοτε κόμματος για να παίζει το άθλιο κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι πολιτικά. Αφήστε με να τελειώσω. Δηλαδή, το άθλιο κατά τη γνώμη μου πολιτικό κομματικό παιχνίδι ότι δεν φέρνει ο Θεός προβλήματα στη χώρα. Δηλαδή ο Θεός τα έχει βάλει με την Ελλάδα. Τα προβλήματα είναι όλων σας. Τα προβλήματα είναι όλων σας. Εγώ δεν αντιδρώ σε αυτό. Όχι, δεν είναι όλων. Εγώ ξέρετε που αντιδρώ. Τα προβλήματα τα δημιουργούν. Στην προσπάθεια να εμφανιστείτε εσείς ότι τα κάνατε όλα καλά. Όλα καλά και φταίνει η επόμενη. Είμαι ο τελευταίος. Θα έρθουν οι επόμενοι, οι προηγούμενοι και θα πούν τα ίδια που λέτε εσείς. Είναι πολύ εύκολο να μου βάλετε στο στόμα κάτι, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Εγώ δεν το είπα αυτό. Ποιο εγώ είπα ότι αυτοί οι άνθρωποι... Δεν είπα ότι το είχατε έτοιμο πριν το σχέδιο για το ελληνικό, εσείς το είπατε. Βεβαίως εγώ το είπα. Και τι ενέκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ποιοι προφύγανε, θυμάστε τι έγινε, πότε ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε η διαδικασία από αυτή την κυβέρνηση για να κουνηθεί λίγο, σας ρωτώ. Να κουνηθεί, με συγχωρείτε, με ρωτήσατε, απαντώ, πότε ξεκίνησε αυτή η κυβέρνηση να θυμάται το Βενιζέλος, για πείτε μου, τι το 14, η ομιλία, το όχι, του δικαστηρίου, το, ακούστε με κύριε, το 15, το 18. Όχι, το 16 όχι, η πρώτη υπουργική απόφαση για το Βενιζέλος έχει έτος 2017. Δυόμιση ολόκληρα χρόνια. Για το ελληνικό σας ρώτησα τώρα. Για το ελληνικό. Τα αεροδρόμια. Ναι. Λοιπόν, δυόμιση ολόκληρα χρόνια δεν υπάρχει μια υπογραφή υπουργού. Δεν υπάρχει μια πολιτική απόφαση. Αυτά κάτι συγκεκριμένα. Ο Θεός φταίει. Η κυβέρνηση φταίει. Πετάξατε την μπάλα αλλού. Επιστρέφουμε. Πάμε τώρα στον κύριο Γαβίλο Χαλικιώτη. Θα ξαναπώ ότι πολύ καιρό τώρα φωνάζεται, κύριε Χαλικιώτη, ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας και για τους πληστηριασμούς και για τις ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα μικρό σχόλιο για την επιχειρηματικότητα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όταν μιλάμε για βασικές αρχές επιχειρηματικότητας, το πρώτο που πρέπει να ψάξουμε είναι να δούμε ότι για αυτή την επένδυση, για ένα μαγαζί να ανοίξουμε, πρέπει να υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το δεύτερο πρέπει, μάλλον θα βρούμε το αντικείμενο και μετά θα βρούμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το δεύτερο που θα πρέπει να βρούμε να υπάρχει ένα λογαριασμό που να μπορούμε να κάνουμε τις πράξεις. Άρα δεν μπορώ να ακούω ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε τέρμα αριστερά, είτε δεξιά για επενδύσεις όταν το 80% των ελεύθερων επαγγελματίων σήμερα δεν υπάρχει ένας κατάσκοπος λογαριασμός. Δηλαδή, ένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορεί να κάνει πράξεις εμπορικές. Και από εκεί και πέρα είναι οι διαδικασίες, και αφού όλα γίνουν όλα καλά και μπορούμε να ανοίξουμε την επιχείρηση, ένας επιχειρηματίας τώρα που με ακούνε, τι θέλουν, κύριε Παυλόπουλε, πρόσβαση σε φτηνό χρήμα στις τράπεζες. Δηλαδή, να βρουν λεφτά να μπορέσουν να λειτουργήσουν επιχειρήσεις τους. Όσο λοιπόν εμείς έχουμε κλειστό τραπεζικό σύστημα,
νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει η επένδυση. Ό,τι έχει να κάνει την επένδυση, και να κλείσω το σχόλιο το πρώτο, ότι έχουμε μια εσωτερική επένδυση, μια εσωτερική ανάπτυξη, δηλαδή εμείς που ζούμε σε μια χώρα, σε ένα περιβάλλον, να μπορούμε εμείς οι ίδιοι να ανοίξουμε κάποιες επιχειρήσεις εδώ και παράλληλα, αν ο Θεός βοηθήσει και είναι όλα καλά, έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έχουμε δικαιοσύνη, έχουμε διαδικασίες, όλα αυτά, να έρθει κάποιος επενδυτής σε ένα τοπίο που θα είναι ξεκάθαρο. Εσείς πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μου όλα αυτά που προανάφερα ισχύουν? Εγώ πιστεύω πως όχι. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει το πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια, κύριε Παπλόπουλο, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η κατάσταση ποια είναι. Ότι υπήρχαν κάποιες προσδοκίες από τους Έλληνες, τα τελευταία χρόνια θα πω για να είμαι αντικειμενικός, ότι κάτι θα γίνει. Ένας νόμος του Πασόκ που ήταν, ο οποίος αυτός έσωσε οικογένειες, ήρθε και τροποποιήθηκε με τον κύριο Σταθάκη. Και τι περιμέναμε εμείς? Περιμέναμε να καλυτερεύσει αυτό, έτσι να μπορούν να προστατευτούν οι οικογένειες. Να πούμε κάτι, ότι στο βωμό να σωθεί κάποιος που έστω είναι κακοπληρωτής, καλύτερα να σωθεί, κύριε Παπλόπουλο, να είσαι κακοπληρωτής παρά να χάσει την περιουσία του. Μπορεί να γίνει όμως και μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Παρά να χάσει την περιουσία του ένας άνθρωπος που είναι φτωχός. Εσείς οι νομικοί λέτε ότι καλύτερα ένας αθώος να μην κατηγορηθεί. Καλύτερα να κατηγορηθεί ένας αθώος και να βγει έξω παρά ένας αθώος να πάει φυλακή. Σωστά, έτσι δεν είναι? Το λέτε σωστά. Άρα στο βωμό ότι υπάρχουν οι κακοπληρωτές, οι στρατηγικά κακοπληρωτές. Ζούμε σε έναν κόσμο το οποίο η τεχνολογία έχει ανεβεί πάρα πολύ και πολύ εύκολο το τραπεζικό σύστημα μπορεί να δει. Καλύτερα να αθωωθεί ένας ένοχος παρά να καταδικαστεί ένας αθώος. Έτσι. Άρα, εγώ το είπαμε τους δανειολήπτες. Άρα, εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε κάποιους δανειολήπτες, κύριε Παυλόπουλε, που είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 80% μείωση στα εισοδήματά τους, έχουν χάσει τις περιουσίες τους, έχουν χάσει τις επιχειρήσεις τους και αντί να τους πούμε ένα μπράβο ρε παιδιά που αντέχετε και ακόμα το παλεύετε, τους βαράμε και λέμε εσείς φταίτε για όλα. Δεν είναι έτσι, κύριε Παυλόπουλε. Όλοι οι Έλληνες ξαφνικά δεν γίνανε απατεώνες. Υπήρχε ένας νόμος που όλοι λέγανε, παρόλο που εγώ δεν είμαι νομικός, έλεγα όσο υπάρχει αυτός ο νόμος να σωθούν περιουσίες, να σωθούν αξιοπρέπειες, αυτός ο νόμος τίνει να τελειώσει τέλος του 18 και μακάρι να έρθει ένας οποιοδήποτε νόμος να προστατεύει. Εάν δεν έρθει όμως, κύριε Παυλόπουλε, ή να έρθει ένας νόμος που να έχει ουσία. Εάν δεν έρθει, τι έχουμε? Έχουμε κάποια χρήματα που λείπουν γύρω στα 50 δις τα επόμενα χρόνια, που θέλοντας και εμείς θα πάμε, παρόλο που και σήμερα γίνεται αυτό, στη λαϊκή πρώτη απλή φτωχή κατοικία. Άνθρωποι που έχουν χάσει τις περιουσίες τους χωρίς αυτοί να φταίνε. Άνθρωποι που έχουν χάσει τα εισοδήματά τους. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κύμα γηττών που έρχονται, που εκεί θα έχουμε και οικογενειακά προβλήματα. Δηλαδή, εγώ μπήκα σε εσάς γιατί ήμουν ο φίλος. Εγώ πάω καλά, εσείς έγιναν κάποια πράγματα. Ποια είναι η λύση σήμερα? Η λύση είναι να κάτσει το σύνολο της Βουλής και να πάνε να διαπραγματευτούν με τις τράπεζες, έτσι ώστε να υπάρχει μία λύση. Το έχουμε ξαναπεί, οι τράπεζες θέλουν τον νόμο Κατσέλη. Ας χαμηλώσουν λίγο τα όρια. Οι δανειολήπτες το θέλουν. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιον εξυπηρετεί που δεν έχουμε τουλάχιστον μία προστασία σύμφωνα με τον νόμο. Δεν υπάρχει καμία απόπειρα συνεννόησης μεταξύ των κομμάτων. Κύριε Παυλόπουλε, έχουν γίνει προσπάθειες. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Των κόκκινων δανείων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Κύριε Παυλόπουλε, ο καθένας κατεβάζει την πρότασή του, συναντιούνται στη Βουλή. Σκοτώνονται, τσακώνονται. Να σα πω όμω κάτι. Χαιρετάνε και πάει ο καθένας. Οι άξονες πρέπει να βρεθούν από την κυβέρνηση και να του φέρουν στην προσυζήτηση. Και όχι απλά να λέμε απορρίπτουμε αυτό, απορρίπτουμε εκείνο, και απορρίπτουμε το άλλο. Και, η αντιπολίτευση και όλοι μαζί, μας περιπτώσει, να δούμε ακριβώς πώς αντιμετωπίζεται και με συγχωρείτε. Μου κάνει εντύπωση πραγματικά. Οι δανειστές δεν θέλουν το. Ότι τα τελευταία να χρόνια. Να διαπραγματευτούμε όμως όλοι μαζί με μια ενιαία πρόταση. Τουλάχιστον να είναι το δικό μας. Ελάτε, μιλάμε άναχα. Τώρα τέσσερις μαζί. Ελάτε, Χαλιώτη. Μου κάνει εντύπωση ότι τα τελευταία 5-6-7 χρόνια δεν έχω ακούσει από το σύνολο της Βουλής ένα νόμο να ήταν καλό σαν την αντιπολίτευση που έγινε κυβέρνηση ή η κυβέρνηση που έγινε αντιπολίτευση και να το καλυτερεύσει, κύριε Παυλόπουλη. Δεν έχω ακούσει δηλαδή τους πολιτικούς να πούνε ωραία, αυτός ο νόμος θα πάμε να τον καλυτερέψουμε. Δεν θέλω ούτε να κινδυνολογήσω, ούτε να φοβήσω τον κόσμο. Μακάρι να κάνω λάθος. Είναι άσχημο να ζήσουμε εικόνες ντροπής. Φοβάμαι ότι δεν κάνετε καθόλου λάθος. Μην κατηγορούμε όμως τα κόμματα για τα πάντα. Όχι, στο συγκεκριμένο νόμο, στο νόμο Κατσέλη και μετά τη μεταξέλιξη του Σταθάκη Κατσέλη. Δεν φταίνε τα κόμματα γιατί δεν συνεννοήθηκαν. Δεν είναι καλό. Δεν είναι πανάκια πάντα να συνεννοούνται τα κόμματα. Υπάρχουν και πολιτικές διαφορές. Το συγκεκριμένο νόμο δεν τον ήθελαν από την πρώτη στιγμή η Τρόικα και οι δανειστές. Στην οικονομία δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές. Η λήξη του συγκεκριμένου νόμου, 1η-1η του 2019, ήταν
Κάζους μπέλι για τους δανειστές. Θα πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Δεν φταίνε τα κόμματα. Δεν διαμορφώσουμε μία πρόταση ενιαία. Είχε προτείνει ο Στουρνάρας από δύο χρόνια να φτιάξεις έναν οργανισμό, να πάνε τα δάνεια εκεί και να τα λύσει αυτός ο οργανισμός. Εσύ όμως δεν ήθελες να μιλάς με τον Στουρνάρα. Και δεν θεωρούσες ότι είσαι έξυπνος. Μην παίρνουμε όμως αυτή τη λογική τώρα. Πάλι με τον Στουρνάρα, πάλι με το. Όλοι μαζί με τον Στουρνάρα δεν μπορούμε να κάνουμε. Μα δεν ένα λεπτό θα σας δώσω σε όλους το λόγο. Καταρχάς έχουμε την είδηση να την πούμε. Αμέσως, ένα λεπτό. Κύριε Χαλιγιώτη, βάλτε τελεία. Ναι, και κλείνοντας, θα ήθελα να δω έτσι, η κυβέρνηση ποιο είναι το επίσημο πλάνο ανάπτυξης που έχει καταθέσει, που έτσι ώστε οι επενδυτές... Το αρχικό σχέδιο Τσακαλώτο. Αυτό. Αυτό με τη σε μια επιχείρηση, μετά όταν θα σε μια επιχείρηση, όταν θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, καταθέτουμε ένα business plan, κάτι. Εδώ και θα ήθελα... Και η αντιπολίτευση να στηρίξει. Διότι όταν εμείς, κύριε Παπλόπουλο, πουλάμε ένα προϊόν, στη χειρότερη περίπτωση δεν το ισχύουμε. Να πάνε ενωμένοι όλοι μαζί για να βγάλουμε την Ελλάδα από το πρόβλημα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ας αφήσουμε τις πολιτικές σκοπιμότητες. Ένα λεπτό. Πάμε στον Χρήστο τον Κόνστα, γιατί έχουμε εξέλιξη για το κοινωνικό μέρισμα. Υπάρχει παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών και αλλάζουν οι όροι. Όχι. Για την καταβολή σε σχέση με τα λάθη για να διωθεί χρόνος να διορθωθούν τα λάθη. Τι λέει, τώρα βγήκε αυτό. Πάμε. Θα γίνει αυτό που είπαμε από την αρχή. Αυτοί που έχουν υποβάλει την αίτησή τους και έχει ήδη εγκριθεί, ναι, θα πάρουν τα λεφτά τους κανονικά στις 14 του μηνός. Για όσους έχουν εγκριθεί λοιπόν οι αιτήσεις τους, ναι, τα λεφτά θα μπουν στις 14 του μήνα. Κανονικά, όπως ναι, ήταν προγραμματισμένο. Για τους 600.000 υπόλοιπους. Για τους υπόλοιπους. Ναι, οι οποίοι ζητούν επαναξιολόγηση δηλαδή. Υπάρχει πρόβλημα και δεν έχει υποβληθεί ακόμα. Θα δοθεί παράταση μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου και θα πάρουν τα λεφτά τους στις 28 Δεκεμβρίου. Άρα ουσιαστικά δίνει παράταση μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά για αυτούς που ήδη έχει εγκριθεί η χορήγηση του μερίματος, θα πάρουν τα λεφτά τους κανονικά την Παρασκευή. Οι υπόλοιποι είπαν στις 28. Στις 28 του μήνα. Ναι, λίγο πριν. Και έχουν περιθώριο να υποβάλουν αίτηση μέχρι 21 Δεκεμβρίου. Μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου. Τώρα βγήκε αυτό και είναι εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Τώρα, πάμε τώρα. Κύριε Πιλάλη, ναι, τι γίνεται με το ΖΑΕ? Να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο. Να κάνετε ένα μικρό σχόλιο και να μας πείτε μετά τι γίνεται με τον ΖΑΕΦ. Διότι εδώ προκύπτουν ζητήματα. Σχετικά με τον νόμο Κατσέλη και Σταθάκη, να πω το ότι έχει δεσμευτεί σε όλους τους τόνους και όλα τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης με τον αντιπρόεδρο το ότι θα υπάρξει μέχρι 31 12 ρύθμιση η οποία θα είναι προστατευτική. Είναι εξαιρετικά αναγκαίο, ναι. Είναι εξαιρετικά αναγκαίο, μακάρι. Εννοείται, αυτό είναι δέσμευση της κυβέρνησης, άρα λέω το ότι δεν πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, ανησυχία γι' αυτό. Καλά, τώρα η για το θέμα του ΖΑΕΦ το οποίο λέτε, από ό,τι γνωρίζουμε δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη συμφωνία. Πώς δεν έχει υπάρξει? Καμία αλλαγή δεν έχει υπάρξει. Τότε ή αυτά που λέει ο ΖΑΕΦ είναι παραφωνίες και προκλητικά, ή λέει την αλήθεια. Περιγράφει το περιεχόμενο των συμφωνητών. Δεν γίνεται δηλαδή. Έχουν υπάρξει, αν μιλάτε για την τοποθέτηση που έκανε στη Βουλή, έχουν υπάρξει διορθωτικές κινήσεις από πλευράς. Και απόψε μίλησε. Ναι, επαναλαμβάνω. Δεν βάζει γλώσσα μέσα. Ναι, λέω το ότι τα γραπτά μένουν, η συμφωνία είναι αυτή η οποία γνωρίζουμε όλοι. Ναι. Έχει επιβεβαιωθεί και στην προχθεσινή λοιπόν ομιλία, δεν ξέρω τι είπε σήμερα, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το ότι δεν υπάρχει στο οτιδήποτε αλλαγή, άρα δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Τώρα, εντάξει, αντιλαμβάνομαι το ότι κάποιοι θα θέλανε να υπάρξει ανατροπή, επάνω σε αυτό δεν υπάρχει όμως και αυτό είναι δεδομένο, έχει ξεκαθαρίσει όλους τους τόνους από την κυβέρνηση. Θεωρούμε πάντα και ότι είναι μια πάρα πολύ καλή συμφωνία, η οποία και... Παρά τα όσα λέει ο κύριος Ζόραν. Επαναλαμβάνω, τα γραπτά μένουν, η συμφωνία λοιπόν είναι αυτή. Άρα θεωρούμε λοιπόν ότι εκκρεμότητες δεκαετιών λύνονται, ότι επικρατεί ένα ειρηνικό περιβάλλον στα Βαλκάνια και με την χώρα μας να είναι ηγεμονεύουσα δύναμη απέναντι σε αυτήν την ιστορία και προχωράμε προς το να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και ο κύριος Θοδωράκης τι έπαθε και λέει, να δω πρώτα τα κείμενα. Αυτό θα το πει ο εκπρόσωπος του ποταμιού, αλλά τον από εκεί πέρα κανείς δεν είναι δεδομένος. Συγγνώμη, κανέναν δεν θεωρούμε δεδομένο. Ναι. Θεωρούμε απλώς ότι αυτά τα οποία λέει κάποιος ενδεχομένως να είναι φερέγγια. Άρα λοιπόν έχουμε ακούσει, όπως όλος ο ελληνικός λαός,
τις τοποθετήσεις που έχει ιστορικά απέναντι σε τέτοια ζητήματα το ποτάμι και επίσης τις νεότερες επί του συγκεκριμένης συμφωνίας, οι οποίες ήταν σύμφωνες, ενώ ότι βλέπαν θετικά τη συμφωνία. Τώρα από εκεί ο καθένας μπορεί να αλλάξει, αλλά φυσικά όταν μιλάμε για πολιτική και για τόσο σημαντικά εθνικά ζητήματα, εκτιμώ ότι θα πρέπει και να το δικαιολογεί για ποιο λόγο. Κύριε Πιτσαξή. Ακούστε, θα είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Το ποτάμι από την πρώτη στιγμή έκανε την εκτίμηση ότι αυτό το πρόβλημα του ονοματολογικού πρέπει να λυθεί. Ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας να λυθεί. Δέχτηκε πάρα πολύ σφοδρή κριτική και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η θέση αυτή είναι και αντιμέτωπη με ένα πλειοψηφικό ρεύμα το οποίο δεν τη θέλει. Το οποίο δημοσκοπείται σήμερα στο 70%. Γιατί την παίρνουμε αυτή τη θέση? Να το εξηγήσουμε. Εάν ρωτήσεις οποιοδήποτε Έλληνα, κύριε Παυλόπουλε, οποιοδήποτε, σε αυτό το τραπέζι παντού, αν του αρέσει πάρα πολύ το να λέγονται τα Σκόπια Μακεδονία, η απάντηση θα είναι όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος να το γουστάρει αυτό, να σας το πω λαϊκά. Προκαλεί μια αισθηκτόδη απόθεση. Αν ρωτήσεις από την άλλη πλευρά, πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό. Κέρδισε η χώρα από αυτή την αντιπαράθεση? Είχαμε όφελος ή ζημιά? Κάψαμε διπλωματικά πυρομαχικά? Χάσαμε το στόχο της εξωτερικής πολιτικής? Εκεί ανοίγει αυτή η συζήτηση. Και εκεί η απάντηση είναι απλή. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Διαχρονικά αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς. Το έχουν πει σχεδόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Με διάφορες εκδοχές. Από εκεί και πέρα βρεθήκαμε απέναντι σε μια συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε με όρους μυστικής διπλωματίας, θα έλεγα, εν κρυπτό, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά. Υπήρχε μια ιδιοτέλεια σε αυτόν τον τρόπο της διαπραγμάτευσης, την οποία την έχουμε επισημάνει. Είναι η παράφραση μιας παροιμίας που λέει ότι όποιος κάβει το λάκκο του αλουνού πέφτει ο άλλος μέσα. Την έχετε ακούσει αυτή την παράφραση? Να διχάσει τη Νέα Δημοκρατία, να εξασφαλίσει την κυβερνητική συνοχή, ενέπλεξε ένα πρόβλημα εθνικό μέσα στην πολιτική συγκυρία και τώρα ζούμε τα επίχειρα αυτού του τρόπου με τον οποίο διαπραγματεύτηκε. Στο τεχνικό επίπεδο, θα είμαι λίγο μακρύς, αλλά δεν θα αργήσω, κύριε Παυλόπουλε. Στο τεχνικό επίπεδο η συμφωνία αυτή είχε και θέματα. Τα επισημαίνω εγώ από την τεχνική άποψη, προσωπική άποψη είναι, μπορεί κανείς αυτή τη στιγμή να διαφωνήσει ή να συμφωνήσει. Είναι μια συμφωνία φλίαρη, σχηνοτενής, αχανής. Και μια αχανή συμφωνία, η οποία φλιαρεί επί παντός επιστητού σε ένα τέτοιο ζήτημα, είναι ανοιχτή και ευάλωτη και σε παρερμηνίες και σε νέες διενέξεις. Γι' αυτό το λόγο είπαμε εμείς, επειδή πρέπει να λυθεί το ονοματολογικό, επειδή εμείς δεν έχουμε κάποιο λόγο να δούμε το πράγμα με όρους εσωτερικής πολιτικής συγκυρίας και κάποιος πρέπει να πει στον ελληνικό λαό ότι αυτό το θέμα, όποιο και αν είναι το θυμικό, όποια και αν είναι η στάση, είναι προς όφελός μας να λυθεί. Τότε γιατί αλλάζετε τώρα μετά τις δηλώσεις? Μισό λεπτό, θα δούμε τι αλλάζουμε. Ένα λεπτό. Από εκεί και κάτω επισημάναμε ότι είναι μια συμφωνία η οποία έχει ανοιχτά θέματα. Δεν τα είπαμε για να μην αρκοθετήσουμε και τη διαπραγμάτευση και το κύρος της χώρας. Αλλά υπήρχε ένα ανοιχτό θέμα, το οποίο είναι το θέμα του μακεδονικού έθνους. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι μια συμφωνία η οποία δεν είναι καλή, αλλά θα την ψηφίσουμε. Δεν θέλαμε να το προβάλλουμε εμείς, αλλά το θέμα ήρθε. Και δεν ήρθε από το ποτάμι, ήρθε από το ΖΑΕΦ. Ο οποίος τώρα σημειώνουμε βέβαια, κάναμε μια ανακοίνωση, την οποία καλέσαμε την κυβέρνηση να πάρει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, γιατί χωρίς να διευκρινιστεί αυτό το ζήτημα δεν μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα. Ας μην γελιόμαστε. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία αν δεν διευκρινιστεί αυτό το θέμα. Ήδη σημειώνουμε όμως αυτό το οποίο είπε ο κ. Πιλάλης συνάλλη χθες, ότι ο ΖΑΕΦ επιχειρεί να μαλακώσει, να λιάνει, να γυαλοχαρτίσει, να το πω απλά. Ναι, αλλά δεν μπορεί μία στο καρότο και μία στο πέταλο. Δεν λοιπόν, είναι και αυτό εξωτερική πολιτική αξιόπιση. Εντάξει, για κατά συνέπεια, διάβαζα τις κυριακάτικες εφημερίδες. Γράφανε ότι το ποτάμι λοξοκοιτάζει δεξιά. Σε άλλες εποχές μας λέγανε ότι η κυβέρνηση σας κατηγορεί. Λοξοκοιτάζουμε αριστερά. Μην τα μασάμε. Ότι πήγατε σε κολεγιά με το Μητσοτάκη. Δεν είναι.
με ανταλλάγματα συγκεκριμένα και ούτω καθεξής. Και να λέει απόψε στο βιβλίο του Χατζηδάκη, αλλά μπρατσέτα ήταν ο Μητσοτάκης με τον Θοδωράκη. Και πειράζει να παρουσιάσει ένα βιβλίο. Δεν ξέρω εγώ τώρα τι πειράζει, τα φασόλια μπορεί να πειράζουν. Αλλά λέω, βγαίνουν, σου λέει, πολιτικά συμπεράσματα. Κύριε Παυλόπουλε, ερμηνεύεται και η αλλαγή, ο αστερίσκος, ο ξαφνικός του Θοδωράκη στην ιστορία των Πεσπών. Θυμάστε αυτή όταν πήγε ο Θοδωράκης και κάθισε μια ώρα και μίλαγε με τον Τσίπρα στο Μαξίμου. Ότι μιλάστε υπουργεία. Ότι αυτή τη στιγμή τότε πάλι παίρναμε υπουργεία, τότε λοξοκοιτάζαμε αριστερά. Λοιπόν, δεν λοξοκοιτάζουμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Εδώ, αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει θέμα, λέτε. Υπάρχει θέμα, το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να, αντί αυτή την ώρα, να καθόμαστε να μετράμε τα κουκιά της Βουλής, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το οποίο ανέκυψε. Δηλαδή, να μην μας μπει μειονοτικό ζήτημα από το παράθυρο. Το λέω απλά. Μάλιστα. Ορίστε, κύριε Μαρκόπουλε, παρακαλώ. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι ψύχρεμος και θέλω να επιχειρηματολογήσω πολύ ουσιαστικά. Θεωρώ ότι ο Ζαφ κάνει αυτές τις εμπριστικές δηλώσεις γιατί επιχειρεί να ξανααποκτήσει την πλειοψηφία των 80 βουλευτών και να τελειώσει το τελευταίο κομμάτι της συμφωνίας. Λέω το δικό του κομμάτι. Δεν ξέρω αν τα εννοεί ή δεν τα εννοεί αυτά που λέει. Αν θέλετε, βγάλετε μου από το κάτω από τον κύριο Μαρκόπουλο. Δεν είναι δημοσιογράφος του πρώτου θέματος. Έχει επιλέξει άλλη καριέρα στην είναι ζωή. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ελάτε. Ο οποίος και αυτός θα είναι βουλευτής. Είναι ο κύριος Κώστας Μαρκόπουλος. Ελάτε. Λοιπόν. Ωραία. Εγώ θεωρώ ότι ο Ζάεφ κάνει αυτές τις εμπριστικές δηλώσεις για να πετύχει την πλειοψηφία των 80 να περάσει το τρίτο κομμάτι, την τρίτη ψηφοφορία που θέλει. Άρα είναι πυροτεχνήματα εσωτερικής κατανάλωσης. Λέω. Σε εσωτερική γιορτή. Όμως στην εξωτερική πολιτική, όταν κάνουμε μια συμφωνία για τη χώρα μας, δεν μπορεί να επαφιέμεθε στις καλές προθέσεις ενός ηγέτου που σήμερα λέγεται Ζόραν Ζάεφ και αύριο μπορεί να λέγεται κάπως αλλιώς. Ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά που θα βρει υπογεγραμμένα σε μια συμφωνία όπως εκείνος νομίζει. Κάποτε ο Καραμαλής με τον. Είχε κάνει τη συμφωνία της Λοζάνης για το Κυπριακό. Είχε κατηγορηθεί. Κάποιοι άλλοι είχαν πει ήταν μια χρυσή ευκαιρία. Συμφωνήθηκε αυτό που συμφωνήθηκε για το Κυπριακό. Φτάσαμε το 1967. Κάναν αυτό που κάνανε οι συνταγματάρχες. Δώσαν την ευκαιρία το 1974. Ορίστε η κατάσταση στην Κύπρο. Η συμφωνία της Λοζάνης στον αέρα. Άρα λοιπόν, όταν συμφωνούμε για τη χώρα, πρέπει να είμαστε στα κείμενά μας πολύ ουσιαστικοί. Και αυτό που θα πω εγώ δεν το λέει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Το λένε και πολύ σοβαροί διπλωμάτες στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Ότι δηλαδή η δέσμευση για τη γλώσσα και για την εθνότητα, το λιγότερο που χρειάζεται, πάρα πολλοί λένε ότι είναι απαράδεκτο, ανήκω σε αυτούς που λέω ότι είναι απαράδεκτο, κάποιοι άλλοι που είναι πιο ήπιοι λένε ότι θέλει μια ερμηνευτική από κάτω, που να δεσμεύει τις δύο χώρες. Πριν από λίγο, τώρα κοίταζα το διαδίκτυο. Ο Ζάεφ μέσα στη Βουλή έκανε δήλωση ότι δεν υπάρχει καμία ερμηνευτική ούτε υπάρχει περίπτωση να γίνει δεκτή. Σωστά. Άρα λοιπόν εδώ βρισκόμαστε σε μια συμφωνία που πράγματι η χώρα πρέπει να το λύσει αυτό το θέμα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορεί να είμαστε εμείς απομονωμένοι και να μας δείχνουν. Υπάρχει μια προοπτική για τα Δυτικά Βαλκάνια, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Να γίνουν. Χωρίς όμως εμείς να απεμπολίσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Δεν είμαστε εμείς που πρέπει πρώτοι να τρέξουμε να λύσουμε το θέμα. Άλλοι έχουν ανάγκη πιο πολύ από εμάς. Εμείς τι κάναμε. Δώσαμε από τα δικά μας για την ανάγκη των άλλων. Δεν το καταλαβαίνω. Και πού βρισκόμαστε σήμερα. Ξαφνικά προέκυψαν στην Αριδαία, στην Μπέλα, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη. Διάφορες ΜΚΟ, η μία για τη μακεδονική γλώσσα, η άλλη για την εκπαίδευση των Μακεδόνων, η άλλη τρίτη για τα δικαιώματα των Μακεδόνων. Η ΠΟΖΑΕΒ για τα δικαιώματα των Μακεδόνων του Αιγαίου. Καθόλου τυχαίο. Και ρωτώ, θα περάσουν 5 χρόνια, θα περάσουν 10 χρόνια, αν περάσει η συμφωνία. Και ξαφνικά θα αρχίσουν να υπάρχουν κάποιες οργανώσεις οι οποίες θα ασχολούνται με τους Μακεδόνες, εννοώντας τους Μακεδόνες των Σκοπίων, λες και εμείς είμαστε, και για τη γλώσσα τη μακεδονική που θα είναι στα κυριλικά. Ενώ εμείς θα είμαστε Έλληνες που θα έχουμε τα ελληνικά. Να λοιπόν πώς διαμορφώνεται ένα σκηνικό επικίνδυνο για τη δημιουργία αξιώσεων μειονοτικών και για το θέμα των Σκοπιανών στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε τους Αλβανούς, έχουμε τους Μουσουλμάνους οι οποίοι προσπαθούν με την πίεση της Τουρκίας να ονομαστούν τουρκική μειονότητα και αγωνιζόμαστε εθνικά. Αυτά είναι εθνικά ζητήματα. Δεν αφορούν τη Νέα Δημοκρατία χωριστά από το κίνημα αλλαγής, το ΣΥΡΙΖΑ ή τα άλλα κόμματα. Κλείνω λέγοντας το εξής. Είναι λάθος η συμφωνία. Ναι, να το λύσουμε. Ναι, να κάνουμε ενδεχομένως και μια επιχώρηση στη σύνθετη ονομασία. Όλα τα άλλα θα είναι δικά μας. Δεν θα τα δώσουμε όλα. Και απευθύνομαι προς τον εκλεκτό κύριο Πιτσαξή που σήμερα εκπροσωπεί στο τραπέζι μας στο ποτάμι.
Αν περάσει με ψήφους του ποταμιού, θα έχετε την ίδια ευθύνη με την κυβέρνηση. Και την ίδια και περισσότερη ευθύνη έχει ο Πάνος ο Καμένος, ο οποίος ναι, μεν δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει, αλλά άφησε την συμφωνία και να εξελιχθεί και να υπογραφεί, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση η οποία λύσει συγκεκριμένα πράγματα. Επίσης θεωρώ ότι αν για την οικονομία, για τα κόκκινα δάνεια, για όλα αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα πρέπει κάπως να βρούμε ένα modus vivendi και να συμφωνήσουμε, για τα εθνικά θέματα θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί με τον Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και τον Υπουργό των Εξωτερικών να καθορίζει την εξωτερική πολιτική της χώρας. Ατ' αυτού έγινε μυστική διπλωματία. Καμία ενημέρωση στον πολιτικό. Το είπε και ο κύριος Μπιτζαξής όμως αυτό. Ναι, το είπε. Δεν αντιπαρέχομαι με τον κύριο Μπιτζαξή. Έκλεισε το θέμα του κύριου Μπιτζαξή. Με ιδιωτελή. Με εντελώς ιδιωτελή. Θα απαντήσει ο κύριος Πλάτης. Και κλείνοντα, έδωσε μια συνέντευξη την Κυριακή στην Καθημερινή. Διαβάζω και εγώ Καθημερινή, κύριε Πιλάλη. Ο κύριος Κοζιάς. Και όταν το ρωτήσαν για την εξωτερική πολιτική, είπε για τα συμβούλια και τις τριμερείς με Κύπρο, με Αίγυπτο, με Ισραήλ, με Αλβανία, με Ιταλία, με Λιβύη. Δεν είπε λέξη για το θέμα. Το μόνο που είπε, είπε για τους Ρώσους ότι με φώναξε ο Τσίπρας και μου είπε να τους διώξω, δεν τους έδιωξα εγώ. Τσίπρας πήγε στη Μόσχα, είπε άλλα, να μην τα ανοίγουμε τα θέματα αυτά. Σκοτζίας είπε και κάτι άλλο. Για το θέμα των Σκοπίων δεν είπε λέξη στην τελευταία του συνέντευξη. Και έχει την υπογραφή του από κάτω. Λέω λοιπόν το εξής. Δεν πρέπει να περάσει συμφωνία. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα την ψηφίσει. Ούτε αν γίνει κυβέρνηση και τη βρει ανυπόγραφη θα την ξαναψηφίσει. Θα επαναδιαπραγματευτούμε τα ευαίσθητα ζητήματα της γλώσσας και της εθνότητας. Πάμε στην κυρία Δημαδάμα. Κυρία Δημαδάμα, σας παρακαλώ, 2 λεπτά, 2,5 λεπτά για να προλάβουμε τους τηλεθεατές και να προλάβουμε ένα γύρο ακόμα. Γιατί θέλω να ακούσω και τους τηλεθεατές. Θέλω να πω ότι ερχόμενοι εδώ στο κανάλι, άκουσα τον κύριο Κοτσία, όπως έκανε μια δήλωση μπαίνοντας να μιλήσει στην Πάτρα και είπε ότι η συμφωνία πρέπει και θέλουμε να προχωρήσει, αλλά πρέπει να μείνουμε στο γραπτό κείμενο. Θέλοντας ακριβώς και ο ίδιος να πει ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται από τον κύριο Ζάεφ δεν είχαν ποτέ συμφωνηθεί, δεν είχε γίνει ποτέ κάποια τέτοια συνεννόηση. Και πολύ φοβάμαι ότι ο κύριος Μαρκόπουλος είπε εδώ ότι σε κάποια χρόνια θα αρχίσουν κάποιοι άλλοι να ερμηνεύουν κάποια διαφορετικά σημεία της συμφωνίας. Μα εδώ ο ίδιος ο Ζάεφ, ο ίδιος που έκανε τη συμφωνία και την υπέγραψε, αρχίζει και έχει διαφοροποιήσει από αυτό το οποίο είχε στην αρχή συμφωνήσει. Και βγαίνει βεβαίως για να συσπυρώσει το δικό του λαό. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι, γιατί εδώ είμαστε μία γειτονιά όλοι και αρχίζουμε να έχουμε προβλήματα και να πυροδοτούνται εντάσεις, κύριε Παυλόπουλε. Βγήκε ο Βούλγαρος, ο Υπουργός Εξωτερικών, και είπε ότι. Τι είναι αυτά τα οποία λέει ο κύριος Ζάεφ, εμείς δεν συμφωνούμε με τη μακεδονική γλώσσα. Τι ακριβώς έχει συμβεί, να μαζευτεί. Βγαίνει ο λαός ο ίδιος των Σκοπίων και λέει: μα τι είναι αυτό που λέτε τώρα, ναι, μεν ακούμε αυτό, αλλά ακούμε για δίπλα μας τους γειτόνους μας, τους Βούλγαρους, να λένε κάτι άλλο. Συνβεβαίω στους Έλληνες οι οποίοι σε αυτή την κατάσταση, όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις και όπως ακούμε, γιατί εμείς περπατάμε και στους δρόμους και ακούμε, πάμε και στη Μακεδονία, είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένοι για όλη αυτή τη συμφωνία. Και ξαναλέμε κι εμείς ότι από την πρώτη στιγμή υπάρχει λυθεί αυτό το θέμα επιτέλους. Αλλά με ποιους όρους, με ταυτότητα, γλώσσα, εμπροσοβαρείς διαδικασίες ένταξης στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, για ποιο λόγο πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο, άμεσα, γρήγορα, χωρίς Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, έστω για να ξέρουμε πού πάει η κατάσταση αυτή. Και να βγει ο κύριος Κοτζιάς χαμογελώντας με τον κύριο Τσίπρα και να πούν εμείς το πήραμε. Ο κύριος Καμένος να κρατάει το στυλό ουσιαστικά της υπογραφής που τώρα ξαφνικά δεν ξέρει και ίσως ναι, μεν, αλλά γιατί βεβαίως και δεν θέλει να ξεκολλήσει από τις καρέκλες. Όσο γίνεται, πρέπει να μείνει αυτός ο άνθρωπος εκεί με όλους τους δικούς του. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πλέον τα αντιλαμβανόμαστε. Και τα αντιλαμβανόμαστε όχι εμείς επειδή κάνουμε τα πάνελ στην τηλεόραση ή στα πολιτικά μας κόμματα ή οπουδήποτε αλλού. Όλος ο κόσμος που συζητάμε έχει γνώση της κατάστασης, είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένος. Δεν είχε χρόνο να ενημερωθεί για το τι ακριβώς γίνεται. Τι γίνεται, βρε παιδιά, μας λένε. Εμείς δεν ακούσαμε κάποιους μήνες πριν μια συζήτηση από την κυβέρνηση, να έρθει ο Πρωθυπουργός, να μας πει ότι σκέφτεται να κάνει κάποια πράγματα, να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Ακούγαμε για Μακεδονία του Ήλτεν. Τι είναι όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά τα πράγματα, προκειμένου να παίξει τα παιχνίδια του ο κύριος Τσίπρας και τις υποσχέσεις που έχει δώσει, που δεν ξέρω ποιες είναι, είναι δικό του θέμα, δεν είναι δικό μου θέμα, με τον κύριο Καμένο και με το ανεξάρτητους βουλευτές ή όποιους άλλους. Αυτά δεν μπορούν να γίνονται στην πλάτη ενός ελληνικού λαού, ενός έθνους. Μιλάμε για πολιτική. Στο επόμενο κύριο θα ακούσετε και τα σχόλια των συναδέλφων μου. Πάμε στις γραμμές που περιμένουν πάρα πολλοί κόσμος. Πάμε παρακαλώ πολύ. Ο κύριος, η κυρία. Ο κύριος Μητούδης, παρακαλώ. Ο κύριος Βιτάλης. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Χατζηνικόλα. Ναι. Αν μπορέσει μια και κάνει το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Ναι. Να μας δώσει μια απάντηση για την αίτηση που κάνουμε για τους γιατρούς, τους οικογενειακούς. Που είναι μια άλλη ταλαιπωρία για μας τους συνταξιούχους. Και μάλιστα από πρώτης πρώτου είναι υποχρεωτικό. Ακριβώς. Το Σωστά. οποίο
πρέπει να το κάνουμε μέσω ίντερνετ. Εμείς δεν γνωρίζουμε από ίντερνετ. Θα πάμε τώρα να κάνουμε... Χωρίστε. Ελάτε κύριε Πέτρο, σας ακούμε. Συνεχίστε. Πήγα στα ΚΕΠ και δεν μου την κάνουν. Τα ΚΕΠ δεν είναι για εξυπηρέτηση πολιτών. Σωστά. Λένε όχι, δεν μπορούμε, δεν μας δώσανε λέει τέτοια εντολή να κάνουμε. Πάω σε λογιστή και μου ζητάει 25 ευρώ. Δηλαδή τι θα γίνει τώρα, θα κάνουν ένα ακόμα μπάχαλο για τους γιατρούς. Καλά δεν ήμασταν με τους γιατρούς τώρα. Τι θα κερδίσει η κυβέρνηση με αυτό το σύστημα, το οποίο μας έβαλε σε μια άλλη ταλαιπωρία. Τι θα πρέπει να κάνουμε, ο κ. Χατζηνικόλας, μην κάνει το κυβερνητικό ρεπορτάζ, που είναι αξιόπιστος, να μας εξηγήσει αύριο μεθαύριο κάτι να ακούσουμε, να μάθουμε κι εμείς. Καταρχάς να μην πάτε να δώσετε 25 ευρώ, το πρώτο που πρέπει να κάνετε. Πού να πάμε. Να κρατήσετε τα ευρώ σας και να τα εξοδεύσετε σε κάτι καλύτερο, πρώτο. Ωραία. Δεύτερον, αυτό που μπορώ εγώ να σας πω, επειδή όντως είναι προβληματική όλη η κατάσταση, είναι ότι οι ημερομηνίες δεν ισχύουν. Δηλαδή μην ανησυχείτε και παράταση θα δοθεί και δεν πρόκειται να συμβεί κάτι. Μα τα ΚΕΠ γιατί δεν μας κάνουν τη δουλειά μας. Τώρα το θέμα του οικογενειακού γιατρού. Αν μπορούσε να καλυφθεί, ψάχνοντας το συγκεκριμένο θέμα, να ξέρετε ότι αν μπορούσε να καλυφθεί από γιατρούς, δεν είναι κακό, διότι ένας γιατρός θα έχει ένα πλήρη φάκελο για την υγεία σας τα επόμενα χρόνια, για 2.000 κατοίκους τους οποίους αναλογούν στον κάθε γιατρό. Ωστόσο, το σύστημα αυτό έχει αποδειχτεί ότι έτσι όπως τον εμπνεύστηκε η παρούσα κυβέρνηση, είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει και πολύ δύσκολο να πάρει σάρκα και οστά. Συνεπώς, εσείς δεν πρέπει να ανησυχείτε. Να το ξέρετε αυτό. Είναι βέβαιο ότι θα το πούνε. Υπάρχει από πολλούς ανθρώπους αυτή η ένταση και το άγχος, επειδή παίρνουν σοβαρά φάρμακα. Γιατί δεν υπάρχουν και γιατροί, κύριε Δημαντάβα, δεν έχει γιατροί ο υπόρτο γιατρό. Κύριε Βιτάλη, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βιτάλη, να μην έχετε άγχος. Σας ευχαριστώ. Διορθωτική αντιμετώπιση, διότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη πολύ σοβαρά φάρμακα και πρέπει να πάνε στο νεοπίπεδο. Υπάρχουν γιατροί που έχουν κάνει αίτηση για να ενταχθούν στο σύστημα και δεν του έχουν απαντήσει το αρνητικά. Αγχώνονται πάρα πολύ. Υπάρχουν γιατροί που έχουν κάνει αίτηση να ενταχθούν στο σύστημα. Εδώ υπολείπονται. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Δεν θα σταματήσουμε να παίρνουμε φάρμακα. Πάμε σας παρακαλώ. Γιατί είναι σοβαρές ασθένειες. Πάμε σας παρακαλώ. Ο κύριος Ηλιόπουλος, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως έχετε πρόσφατη ενημέρωση για τα αναδρομικά των εστόλων. Ναι, τι εννοείτε. Τι ρωτάτε, πότε θα μπουν στο λογαριασμό σας. Όχι, πότε θα τελειώσει αυτή η υπόθεση. Έχουν βαρεθεί να κουβαλάμε χαρτιά τι? Στο σύλλογο. Όχι, σε κάποιους έχουν μπει μέχρι τις 17, λένε ότι θα έχουν μπει σε όλους. Σε όλους. Υπάρχει ένα θέμα με τους ειδικούς φρουρούς, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή. Ναι. Και να δούμε και πόσο θα φορολογηθούν, κύριε 20%, το έχουμε 20% κλείσει. Για τους συνταξιούχους θα είναι λίγο παραπάνω. Ναι, για τους έστολους μιλάμε. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Πιλάλη. Ναι, κύριε Λιόπουλε. Κύριε Πιλάλη, με ακούτε? Ναι, κύριε Λιόπουλε, κάντε το ερώτημα, ελάτε. Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πιλάλη. Ναι. Πρόσφατα έκανε, τώρα σήμερα, χθες, δεν ξέρω πότε, ο κύριος Ζάεφ ότι μελλοντικά θα το σκεφτούμε. Δεν σκεπτόμαστε να προσαρτήσουμε την Ελλάδα στα Σκόπια. Ναι. Και δεν απάντησε ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε η κυβέρνηση, γιατί ο άνθρωπος είναι, τι να πω δηλαδή, αλαζόνας. Δεν έκανε τέτοια κύριε Λιόπουλε, τώρα εντάξει. Κύριε Ζάεφ, τώρα θα προσαρτήσει την Ελλάδα στα Σκόπια. Είπε ότι δεν. Κύριε Λιόπουλε, εμπριστικές δηλώσεις, όχι αυτή που είπατε, γιατί δεν έγινε έτσι ακριβώς, έχουν κάνει αρκετές φορές ηγέτες άλλοι, οι οποίοι έχουν βρεθεί σε μια, ας πούμε, κρίσιμη, σε μια διαδικασία κρίσιμη, ας πούμε, απέναντι στη χώρα μας. Παράδειγμα, ο πρόεδρος της Τουρκίας. Όμως, αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει τη συνειδητή επιλογή, η οποία είναι η ενδεδειγμένη και η οποία αποδίδει στο τέλος, είναι των χαμηλών τόνων,
όπου όπου χρειάζεται να κλιμακωθεί προκειμένου να προασπιστεί το οποιοδήποτε χιλιοστό εθνικής κυριαρχίας, θα κλιμακωθεί. Όταν κρίνει αυτή η κυβέρνηση ότι χρειάζεται, θα υπάρξει κλιμάκωση. Έχει δηλωθεί σε όλους τους τόνους. Αυτό που είπατε δεν είναι ακριβώς αυτό που είπε ο κ. Ζάεφ. Να αστειευόμενος το είπε. Όχι, δεν το λέω αρνητικά. Δεν το λέω. Ναι. Να μην ανησυχείτε. Όχι, ο Ζάεφ λέω, το είπε αστειευόμενος. Λοιπόν, είπε άλλα χειρότερα, στα σοβαρά. Λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, διότι όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, επί των γραπτών των οποίων ξέρετε, εκεί μπορεί να κάνετε κριτική αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια καλή συμφωνία των Πρεσπών. Δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή. Καλό βράδυ, κύριε Ηλιόπουλε. Σας ευχαριστώ. Να προλάβουν και άλλοι. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σταθοπούλου. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και είστε πολύ σαφή σε όλα τα λέτε. Ναι. Αλλά εγώ δεν θέλω να πενθυμίσω σε εσάς, γιατί είστε ευρύτερο. Mm-hmm. Πήγαινα για το μέλημα. Ναι. Και με πέταξε έξω, γιατί δεν πρέπει να έχω από το 13 δήλωση. Έχω το 14. Το 13, όποιος δεν είχε εισοδήματα, γιατί δεν είχα δουλειά, δεν μπορούσε να κάνει. Και τώρα το ζητάει. Ένα από τα πολλά. Τα ακούσατε τώρα, κυρία Σταθοπούλου. Είπε νωρίτερα ο Χρήστος ο Κώνστας μια αλλαγή που έχει γίνει. Λέει ότι για όσους έχουν γίνει δεχτές οι αιτήσεις τους, τα λεφτά θα μπουν στις 14 του μήνα. Για όσους έχουν ζήτημα. Αυτά να επιμένει σε αυτό. Έτσι. Ότι πρέπει. Εγώ έχω από το 14 και μετά και πριν, αλλά δεν έχω κάνει το 13 γιατί δεν ήταν υποχρεωτικό, γιατί δεν είχα εισοδήματα. Άρα η γυναίκα κινδυνεύει να μην το πάρει καθόλου. Είναι από αυτού που απορρίπτονται. Είναι από αυτού που δεν είναι υποδιερεύνηση, γιατί είναι αυτό ακριβώ που πρέπει να, ειδικά να ρυθμιστεί στην πλατφόρμα. Και πόση σύνταξη παίρνετε, κυρία Σταθοπούλου? Εκτός. Δεν παίρνω καμία σύνταξη. Δεν παίρνω το επίδομα. Ακούτε? Ναι. Επίδομα παίρνω. Από το ΟΚΕΑ. Διορθωτική δεν μπορεί να κάνει. Πιστεύω ότι πρέπει να το προβλέψουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, η κυρία Σταθοπούλου θα μείνει με την ελπίδα. Δεν θα, δεν θα μπορέσει να πάει στο σούπερ μάρκετ. Θα πρέπει να το ρυθμίσουμε κάποιο τρόπο. Αυτό. Λοιπόν, πάμε. Ο κύριος Κυριακόπουλος. Κύριε Κώνστα, πού είναι ο Κώνστας? Κύριε Πιλάλη, δεν κάνετε ένα τηλέφωνο στον κύριο Τάγαρη αύριο? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κακώς θα απορριφθούν. Να μια περίπτωση, ας πούμε, που λέει η γυναίκα. Δεν είχε κάνει το 13. Δεν έκανε το 13, γιατί ήμουν παντελώς. Δεν είχα νόμιμη, γιατί δεν είχε υποχρέωση να κάνει. Δεν είχα καμία υποχρέωση να κάνω δήλωση. Και μου λένε ότι πρέπει να έχω κάνει το 13. Δεν είχα υποχρέωση να κάνω, ρε παιδιά. Να κάνω την Κεσόνη, και τώρα με απορρίπτει. Δεν έχω σύνταξη. Για μου έρθει και κάνει μετά. Το συνήγορο του διαβόλου. Ναι, παρακαλώ. Δεν υπάρχει αυτό το δεν έχει υποχρέωση. Όλοι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να κάνουν. Με αναδρομική δεν γίνεται. Ακόμα και αν είναι μηδενική. Να το πούμε. Μιλάμε τώρα τέτοια πράγματα. Το 13 όχι. Να πούμε συγκεκριμένα. Το σύστημα αυτό είναι προβληματικό. Δεν είναι πατεώνες όλοι οι άνθρωποι. Αλλά ότι όλοι οι πολίτες οι Έλληνες πρέπει να κάνουν δήλωση, πρέπει να κάνουν. Εντάξει, σήμερα. Αναδρομική δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει. Γι' αυτό λέω ότι είναι προβληματικό το σύστημα. Αυτό λέμε ότι δεν ήταν αυτό. Μιλάει ότι σε αμήνα. Να μην μείνουν άνθρωποι εκτός, παιδιά, επειδή το σύστημα δεν αναγνωρίζει τις δικές του επιλογές πριν δύο χρόνια. Για πάμε, σας παρακαλώ. Ο κύριος Κυριακόπουλος. Πάμε, κύριε Κυριακόπουλε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Σας παρακολουθώ από το κανάλι του Περιστερίου πολλά χρόνια πριν. Να είστε καλά. Αϊθαλής. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Κώστα που ασχολείται με τα οικονομικά. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας κύριε Κώστα. Θα σας μιλάνε τώρα, μην το λέω. Ναι, ελάτε. Παρακαλώ. Άκουσα προηγουμένως από κυβερνητικό παράγοντα ότι μια γνωστή αεροπορική εταιρεία θα κάνει επενδύσεις κτλ. Ναι. Υπάρχουν όμως και άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν κάνει επενδύσεις και δεν αναφέρονται καθόλου. Δεν ξέρω γιατί και δουλεύει ο κόσμος, πληρώνεται καλά κτλ. Όπως. Η Sky Express για παράδειγμα. Α, άλλες αεροπορικές εταιρείες. Ναι, ναι, ναι. Είναι αεροπορικές. Ναι. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει τις επενδύσεις ήδη και αν έρχονται. Αυτό δεν το οποίο ήθελα να παρατηρήσω, είμαι συνταξιούχος του χώρου, ότι η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να κάνω δυσφήμιση κτλ. Απευθυνόμαι στον κύριο Κώστα για να δείτε τι εξευτελιστικές αμοιβές παίρνει το υπτάμενο προσωπικό. Ναι. Και αυτό που έχω να σας πληροφορήσω, ορισμένοι μόλις δημιούργησαν εμπειρίες και βάλαν ώρες, πετάγανε ακόμα και στις τουρκικές αερογραμμές με πάρα πολύ καλές αμοιβές. Mm-hmm. Το ένα σκέλος είναι αυτό. Το άλλο σκέλος ήθελα να πω το εξής. Ότι βέβαια οι αεροπορικές εταιρείες είναι πυλώνας για τον τουρισμό μας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ευτυχώς αναπτύσσονται, αλλά να βοηθήσει και η κυβέρνηση να αναπτυχθούν μικρές ιδιωτικές με μεγάλες ελληνικές εταιρείες. Για την εγκληματικότητα δεν έχω ακούσει τίποτα τι γίνεται. Όχι εγώ, όλη η Ελλάδα έχουμε ανατριχιάσει με αυτό που ακούμε καθημερινά γύρω μας και εν διάθετη περιπτώσει. Εκτιμώ ότι δεν άκουσα από, να μην χρησιμοποιώ τη λέξη πάνελ,
καμία κουβέντα γύρω από το θέμα της εγκληματικότητας. Δεν ήταν η βραδιά να συζητήσουμε την εγκληματικότητα, κύριε Γιαννόπουλε. Θα μου επιτρέψετε μια τελευταία κουβέντα. Τις προηγούμενες μέρες όμως το είχαμε συζητήσει. Ναι, κύριε Παυλόπουλε, μια τελευταία κουβέντα. Εγώ μίλησα με γιατρούς, γιατί είμαι ασφαλισμένος του ΙΚΑ, και οι γιατροί δηλώνουν, πώς να το πω, κανένα ενδιαφέρον. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, πόσο θα πληρώνεται ένας γιατρός, να το πω, αυτόν τον γιατρό, τον οικογενειακό. Δηλαδή, να μην πω το ποσό, γιατί είναι ντροπή για όλους που ενδιαφερόμαστε. Γιατί παίρνει 1.500 ευρώ. Να το πείτε, 1.400 ευρώ είναι το ποσό. Γιατί δεν το λέτε. Ναι, 1.400 ευρώ. Και να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ ντρέπομαι να εκθέτω το μάτι μου, γι' αυτό δεν είμαι πλούσιος, σε έναν άνθρωπο ο οποίος ο υδραυλικός παίρνει περισσότερα. Δεν υποτιμώ τον υδραυλικό. Αλλά θα μας εξασφαλίσει την υγεία μας, γιατρός δεν είμαι, με 1.400 ευρώ το μήνα ντρέπομαι σαν Έλληνας για αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κυριακόπουλε. Θέλω να ακούσω τους δύο συναδέλφους μου για τις εξελίξεις γύρω από το Σκοπιανοέλα, κύριε Δημήτρη. Ναι. Το παρακολουθώ πολύ ενδιαφέρον όλες τις δηλώσεις. Εγώ έχω τρέξει το ρεπορτάζ στο διπλωματικό πολύ καιρό για το θέμα αυτό της φωνίας των Περσών. Πολλά χρόνια μάλλον. Θέλω να πω απλά ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο πράγμα η συμφωνία, αυτή καθ' αυτή. Δεν έχει αλλάξει το κείμενο της συμφωνίας τώρα. Είναι το ίδιο. Αυτό το κείμενο της συμφωνίας που έλεγε για παράδειγμα ο κ. Θεοδωράκης το Σεπτέμβριο, εγώ θυμάμαι μία δήλωσή του, που έλεγε ότι θα ψηφίσουμε τη συμφωνία των Περσών στη Βουλή. Το έλεγε. Χωρίς υποσημειώσεις και χωρίς αστερίσκους. Τέλεια και πάμε. Θα ψηφίσουμε τη συμφωνία των Περσπών, έλεγε. Η ίδια συμφωνία είναι και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει. Τι έχει αλλάξει? Οι δηλώσεις του Ζάιφ. Ξαφνικά, δεν ξέρω αν είναι για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Εικάζω, υποθέτω, συμπεράνω από την εμπειρία μου και από το ρεπορτάζ, προφανώς είναι γι' αυτό. Διότι αυτοί οι 8 που τον στήριξαν στην πρώτη ψηφοφορία, φαίνεται αυτή τη στιγμή στην ψηφοφορία που θα γίνει 15 Γενάρη στα Σκόπια, δεν τους έχει ακόμα, γιατί του έχουν ζητήσει συγκεκριμένες αλλαγές. Και κάνει αυτή τη λεκτική υπέρβαση. Εγώ, χωρίς να βάλω καμιά υποσημείωση, θα πω ότι θα μιλήσω, θα τη χαρακτηρίζω λεκτική ανοησία αυτή τη στιγμή του κυρίου Ζάιφ. Ανοίγει κεφάλαιο. Ανοησία στην κυριολεξία. Ανοίγει κεφάλαιο. Ανοίγει ένα τεράστιο κεφάλαιο σε ένα θέμα της συμφωνίας το οποίο έπασχε έτσι κι αλλιώς, διότι κακά τα ψέματα, εγώ έχω τοποθετηθεί υπέρ της συμφωνίας. Αν όμως έπρεπε να αναζητήσω κάποια αρνητικά σημεία σε αυτή τη συμφωνία, κάποιες σκιές, θα ήταν βεβαίως το θέμα της ηθαγένειας και της γλώσσας. Ειδικά το θέμα της γλώσσας, το θέμα της ηθαγένειας για μένα είναι δευτερεύον. Διότι εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι είναι άλλο πράγμα το nationality, άλλο πράγμα δηλαδή η ηθαγένεια και άλλο πράγμα η εθνική. Αλλά το θέμα της γλώσσας, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Η πρόσφατη διαφοροποίηση του Βούλγαρου Πρωθυπουργού και του Βούλγαρου ΥΠΕΞ χθες, δείχνει ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό, δεν αφορά δηλαδή, την οποιαδήποτε ιδεολειψία που μπορεί κάποιοι να πούν στην Ελλάδα, αφορά και τους Βούλγαρους. Διότι κακά τα ψέματα και οι Βούλγαροι έχουν συμφέροντα στο συγκεκριμένο θέμα. Αν λέει λοιπόν, αυτά σήμερα όμως, σκέψου τι θα λέει. Μισό λεπτό. Επίσης θέλω να πω όμως ότι τα γραπτά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να διασφαλίσουν την όποια λεκτική ακροβασία στο μέλλον. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ να σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μπορεί στο μέλλον να φύγει ο κ. Ζάιφ, που είναι υποτίθεται και μετριοπαθής, και να ξαναγυρίσει ο κ. Γκουρεύσκη, λέω τώρα εγώ. Ή κάποιος Γκουρεύσκη. Ο οποίος Γκουρεύσκη τις προηγούμενες δεκαετίες γέμιζε με αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου τα Σκόπια. Δεν μπορεί η συμφωνία να τον δεσμεύσει από τις λεκτικές ακροβασίες. Δηλαδή, verba volant, scripta manem. Δηλαδή, η συμφωνία είναι λάθος. Η συμφωνία είναι υπονομευτική. Όχι, λέω ότι καμία συμφωνία. Για να μην πω στο λάθος ή σωστό, γιατί αυτό είναι και υποκειμενικό. Ναι. Να πω απλά ότι καμία συμφωνία, όσο καλή και να είναι. Δηλαδή, πείτε ότι έρχεται η Νέα Δημοκρατία να κάνει μια υπόθεση εργασίας. Και διαπραγματεύεται εκ νέου τη συμφωνία και κλείνει μια άλλη συμφωνία. Σε αυτή τη συμφωνία η Νέα Δημοκρατία μπορεί να δεσμεύσει τον οποιοδήποτε πολιτικό των Σκοπίων να κάνει μια λεκτική όχι, ανοησία. Όχι. Αλλά για δικούς του λόγους. Αλλά να σας πω όμως δεν κάτι. Μπορεί να το δεσμεύσει. Να σας πω όμως κάτι. Όταν μια άλλη συμφωνία ορίστε. Δεν αναγνώριζε μια κύβδηλη μακεδονική γλώσσα και μια κύβδηλη μακεδονική εθνότητα, οποιαδήποτε λεκτική ακροβασία δεν είχε έδαφος. Όχι, απλώς υπάρχουν στις πολλές ζώνες. Αυτή τη στιγμή τους δίνουμε το δικαίωμα. Υπάρχει υπογραφή, λέτε. Τους δίνουμε το δικαίωμα με υπογραφή. Μεθαύριο ένας άλλος, κάποιοι άλλοι, όταν εμείς θα έχουμε γίνει αστρόσκονοι, να πατήσουν εκεί πάνω και να δημιουργήσουν ένα θέμα. Και ερωτώ, δηλαδή. Και ερωτώ. Μειονότητα στην Ελλάδα που λέμε. Ακριβώς. Λοιπόν, σας λέω. Και ερωτώ. Γιατί εμείς βάζουμε τα δαχτυλάκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας. Αμέσως. Και βλέπετε ότι σας το λέω ψύχραμα. Εγώ δεν είμαι. Καθόλου δεν είμαι από τους ανθρώπους που. Και επίσης με ενοχλεί πάρα πολύ ότι ο Τσίπρας κάθε φορά που βλέπει ένα αντίπαλο δέος
όλους εμάς που αντιπαρεχόμαστε με επιχειρήματα, μας χαρακτηρίζει εθνικής θέση. Δεν είμαστε εθνικής. Όχι, όχι. Ο Πρωθυπουργός το λέει. Μισό λεπτό. Ο Πρωθυπουργός το λέει. Το γράφει η καθημερινή ή κάποια εφημερίδα. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε εθνικής θέση όλους τους αντιπαλούς της εφορίας. Και χθες το είπε. Σε συγκεκριμένη εφημερίδα. Είπε ότι αυτοί που. Μην με βάλετε τώρα στην κομματική αντιπαράθεση, δεν θέλω. Πραγματικά σα το λέω. Θέλω για την ουσία να συζητήσουμε. Η ουσία είναι πολύ μεγάλη. Αλλά εμένα με ενοχλεί. Είπατε πριν για τη μακεδονική μειονότητα, για την αμφισβήτηση εδώ στην Ελλάδα. Να θέσει θέμα μακεδονική μειονότητα. Αυτό ακριβώ κάνει η συμφωνία. Άμα διαβάσετε τα άρθρα τη συμφωνία, θα δείτε ότι στο συγκεκριμένο άρθρο, δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό του άρθρου, για να σα το πω. Το 3. Μπορεί να είναι το 3. Αναφέρεται συγκεκριμένα. Και θα το περάσουν και στο Σύνταγμα, θα το συνταγματοποιήσουν δηλαδή, ότι δεν υπάρχει μειονότητα μακεδονική πέριξ του κράτους των Σκοπίων. Υπάρχει μέσα στη συμφωνία αυτή προς και θα την υπογράψουν αυτή τη συμφωνία. Ακούστε. Είναι πολύ. Αυτό ακριβώς επιδιώξαμε. Θέλω σύντομη τοποθέτηση να προλάβουμε όλοι. Σας παρακαλώ. Έχουμε κύριε, παρακαλώ. Με τη μειονότητα και τη γλώσσα. Και κυρίως η γλώσσα. Η γλώσσα είναι αυτή που χαρακτηρίζει εθνότητες. Και δυστυχώς με τη συμφωνία αυτή τους δίνουμε το δικαίωμα ότι να κάνουν μεθαύριο όχι μόνο λεκτικές, αλλά και διαφωνώ. Η γλώσσα δημιουργεί ένα πολιτισμό. Η βορειογερμανική, για παράδειγμα, μιλείται σε 5-6 κράτη αυτή τη στιγμή. Η βορειογερμανική διάλεκτο με ελαφρές διαφοροποιήσεις. Ομιλείται από την Ολλανδία, από τη Γερμανία. Δεν διαφοροποιείται. Υπάρχει μακεδονική γλώσσα στα κυριλικά, το πιστεύετε πραγματικά. Πείστε μου. Όταν λέτε στα κυριλικά, τι. Κυριλικά γραφώ. Όχι, είναι σλαβικό ιδίωμα η γλώσσα αυτή την οποία αυτή ισχυρίζεται ότι είναι μακεδονική. Εμείς λοιπόν τους δίνουμε μία γλώσσα. Ναι. Δεν τους δίνουμε. Τους δίνουμε μία γλώσσα. Δεν τους δίνουμε καμία γλώσσα. Κύριε. Ολοκληρώστε. Τους δίνουμε μία γλώσσα η οποία έχει χαρακτηριστικά που δεν υπήρχαν ποτέ. Αυτά τα σλαβικά χαρακτηριστικά αυτή θα μπορούσαν να ήταν μία γλώσσα. Σλαβικό ιδίωμα. Παράφραση. Ιδίωμα σλαβικό. Όχι μακεδονικό. Όχι, όχι. Αυτοί λένε ότι είναι μακεδονικό. Και εμείς το δίνουμε. Ελάτε. Κυρία Δημαδάμα, όχι. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Πιστεύετε μου. Παρακαλώ. Βγάζουμε τα μαντάκια μας. Παρακαλώ. Έχουμε τρία λεπτά να μιλήσει κανένα άλλο. Σας παρακαλώ. Παρά την προσπάθεια να φανούν ρογμές, δεν υπάρχει καμία ρογμή. Εννοώ το ότι και οι δηλώσεις του κυρίου Κοτσιά δεν είναι σε καμία ανακολουθία με αυτό το οποίο ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Δηλαδή και η κυβέρνηση είπε το ότι μένουμε στα γραφτά. Επικίνδυνα και πάλι. Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπε και ο κ. Μαρκόπουλος ότι για εσωτερική κατανάλωση, αυτό που είπε, η εκτίμησή του ότι για εσωτερική κατανάλωση. Ελπίζουμε να είναι. Ελπίζουμε. Επαναλαμβάνω. Έχουν υπάρξει διαψεύσεις από την κυβέρνηση. Αλλά έχει επανέλθει πάλι ο κ. Ζάεφ. Λοιπόν, να πω την άποψή μου λοιπόν. Θεωρώ ότι. Θεωρώ λοιπόν ότι πέραν από τις για εσωτερική κατανάλωση δηλώσεις θα προχωρήσει η συμφωνία. Μια συμφωνία η οποία θα διαφωνήσω με τον εκπρόσωπο του ποταμιού το ότι δημοσκοπικά κινείται στο 70% κατά. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχουν και άλλες δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα, της Κάπα Ρισέρτς και τα λοιπά, οι οποίες δείχνουν το ότι, χωρίς να το υποβαθμίζω, ότι το 11% μόνο των πολιτών της χώρας, ούτε λέω ότι η συγκεκριμένη είναι η απόλυτη, το 11% της χώρας, λοιπόν, των πολιτών της χώρας θεωρεί ότι είναι σημαντικό πρόβλημα το συγκεκριμένο. Πάντως, περπατώντας λοιπόν, οι γειτονιές, λοιπόν, νομίζω να πω, επίσης, επίσης, κυρία Δημαδάμα, ότι διεθνώς και στην Ευρώπη ιδιαίτερα που είναι το μεγαλύτερο μας σπίτι. Ωραίο ήταν αυτό που κάνατε. Ωραίο το μεγαλύτερο, πω λοιπόν ότι το μεγαλύτερο μας σπίτι όπως είναι η Ευρώπη και κυρίως το Ευρωπαϊκό Κόμμα στο οποίο συμμετέχει και στελεχικά η κυρία Δημαδάμα έχει άλλη άποψη. Άντε πάλι. Γι' αυτό και κάλεσε. Άρα οι λογικές και οι κατηγορίες περί του ότι έχουμε ξεφτυλίσει τη χώρα και έχουμε κάνει δεν ισχύουν. Στο S5 ο κύριος Τσίπρας εκλήθη για να μιλήσει όλα αυτά τα ζητήματα. Και επίσης να πω. Σας είπα όχι, κυρία Δημαδάμα. Γιατί μου κάνετε παρατήρηση πριν τελειώσει. Μια τελευταία φράση. Ναι, αλλά όταν σας το έλεγα δεν με σταματούσατε. Μια τελευταία φράση. Ούτε εσείς το κύριε Παπαδόπουλος. Θα συμφωνήσω με το θεατή τον κύριο Κυριακόπουλο. Υπάρχουν πολλές ακόμα επενδύσεις, οι οποίες προφανώς δεν υπάρχει χώρος. Υπάρχουν τα ελληνικά πετρέλαια. Υπάρχει η Sky Express που είπε, η οποία έχει κερδίσει πρόπερση πανευρωπαϊκή διάκριση. Ορίστε, κυρία Δημαδάμα. Σύντομα θέλω να μιλήσει και ο κύριος Μπιτσαξής και ο κύριος Χαλκιώτης. Παρακαλώ. Πάρα πολύ μεγάλη αγάπη ο κύριος Τσίπρας για τον κύριο. Στάνησε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος για το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Εμάς είναι η οικογένειά μας.
Το πρόβλημα το έχει ο κύριος Τσίπρας, που δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει, που παρατρέχει πίσω από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, μετά πάει με τον Μακρόν, μετά δεν του αρέσει ο Μακρόν, ο Μελανσόν δεν τον θέλει. Και γιατί αυτό καίει, αυτός που μας παρακολουθεί, με συγχωρείτε. Είμαστε αλήθεια, το με πολύ μεγάλη πρόθεση. Γιατί αυτό ενδιαφέρει αυτούς που μας παρακολουθούν? Γιατί το έθεσε ο κύριος Πυλάκης. Οπότε πρέπει να απαντηθεί αυτό. Δεν πρέπει να απαντήσω εγώ πολιτικά. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Θα τελειώσει αν δεν ενδιαφέρει, εντάξει. Αν δεν ενδιαφέρει, θα το συντομεύσω αυτό και θα πω ότι το ζήτημα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος είναι να σταθεί η χώρα όρθια, λοιπόν. Ναι. Αυτό είναι το δικό μας το διακήρυγμα στη Λισαβόνα που ήμασταν και στρατηγικοί. Να φύγουμε από λαϊκισμούς και από εναγκαλιασμούς με ακροδεξιές πολιτικές που είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας ας αποφασίσει τι θέλει να κάνει με τον κύριο Μελανσόν, με τον κύριο Μακρόν, με τους σοσιαλιστές. Είναι δικό του πρόβλημα. Εμείς είμαστε μια χαρά. Ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με τον Πολάκη. Του Άδωνη Γεωργιάδη τη Νέα Δημοκρατία και του κυρίου Σαμαρά. Ό,τι πιο ακροδεξιό υπάρχει. Ούτε με τον και λέτε για μας ότι πάμε με την ακροδεξιά. Ούτε με τον κύριο Γεωργιάδη, κύριε Πυλάκη, αλλά ούτε με τον Πολάκη και τον Καμένο. Εμείς έχουμε το δικό μας δρόμο. Ούτε τον Πολάκη έχουμε, ούτε τον Άδωνη έχουμε. Έχουμε το δικό μας δρόμο. Τώρα δεν ξέρω αν θα θέλετε. Ποιο θα έχουμε το δικό μας το σοσιαλιστικό κόμμα στην Ευρώπη, αλλά έτσι πώ πάει το σοσιαλιστικό κόμμα στην παρακαλώ, αυτό. Θα κλείσει η εκπομπή. Και κάτσαμε και θα να κάνουμε στρατηγική. Ελάτε, 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 ελάτε. Είναι παντελώς αδιάφορος ο Στάνισεφ και οποιοδήποτε άλλος αυτή την ώρα για αυτούς που μας παρακολουθούν. Εγώ αυτό θα λέω. Ορίστε. Έρχομαι. Πάμε. Εγώ θα διαφωνήσω μαζί. Εντάξει, έρχομαι. Έρχομαι. Γιατί έρχονται ευρωεκλογές. Δεν πειράζει. Όταν θα έρθει το δράσει, ελάτε, ρε παιδιά, θα κλείσει η εκπομπή να προλάβει. Η Ευρώπη είναι το σπίτι. Καλά, καλά. Άμα βγάλει 30% ακροδεξιά, θα πειράξει όλα. Πάμε. Αγαπητέ κύριε δημοσιογράφε, άφησε με και εμένα από μια λέξη. Να κοιτάξουμε πότε θα βγάλουμε εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Έτσι. Επιστρέφω με δύο λέξεις να κλείσω, επειδή έχω αυτό το τίτλο εδώ, ναι. Ο Ζάεφ, ο Θοδωράκης και η Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Δώστε μου δύο λεπτά. Ένα. Ο Ζάεφ έχει ένα πάτημα πάνω στη Συμφωνία. Το οποίο είναι αυτή η ατυχέστατη ρύθμιση για την υπηκότητα και η χρήση του όρου nationality. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή πει και είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχτούμε ότι λέγοντας nationality δεν εννοούσε εθνικότητα, εννοούσε ηθαγένεια και υπηκότητα. Δεν το λέει... Μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Τώρα μου πεις ότι το nationality είναι υπηκότητα. Ξέρουμε και αγγλικά. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, άσε την γλωσσολογία τώρα στην άκρη λίγο. Άστινε. Λοιπόν, είναι ατυχέστατη η διατύπωση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τη θέση περί αμφισημίας οφείλουμε να τη δεχτούμε. Προφανώς αυτή τη στιγμή σε αυτό το έδαφος πατάει ο Ζάεφ και κάνει αυτά τα σοου. Αλλά ο Ζάεφ ανοίγει ένα θέμα. Και δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό, γιατί πέραν της συγκυρίας, μισό λεπτό. Το Σεπτέμβριο λέγατε ότι θα την ψηφίσουμε τη συμφωνία. Δεν είχε ανοίξει τέτοιο τι θέμα άλλαξε. Τότε. Η πέραν συμφωνία ίδια. Πέραν αυτή τη δεν τη διαβάσατε τότε. Να τελειώσω. Εδώ. Μα ήταν και ένα λόγο διαφωνία. Να τελειώσω. Λοιπόν, φύγατε το κίνημα αλλαγή για τη συμφωνία. Να τελειώσω. Συγγνώμη δηλαδή που παρεμβαίνω, λοιπόν, αλλά ήταν ένα από του λόγου. Τα θέματα αυτή τη στιγμή. Τα θέματα ανοίγουν όταν ανοίγουν. Δεν είναι νομικά είναι τα ζητήματα. Καμένο, και ανοίγουν αυτή τη στιγμή αυτά τα ζητήματα από τον κύριο Ζάεφ και τη Σκοπιανή ηγεσία αυτή τη στιγμή. Οφείλουμε να τα κλείσουμε. Υπογραμμίζω μία στάση των Βουλγάρων. Να την έχουμε και θα κλείσω με αυτήν. Επί χρόνια ατελείωτα οι Βούλγαροι δεν αναγνωρίζουν μακεδονικό έθνος μονομερός. Δεν αναγνωρίζουν μακεδονική γλώσσα μονομερός. Αναγνωρίζουν το κράτος. Κρατήστε το αυτό. Γιατί το ποτάμι θέλει να είναι δημιουργικό στην όποια συζήτηση ερώτημα, και θέλει να κλείσει το θέμα. Πάντως, σημειώνω... κύριε Μητσαξή μου, το ερώτημα, ναι. Αν τα είχατε διαβάσει και αν τα είχατε επισημάνει νωρίτερα αυτά, είναι εύλογο ερώτημα. Δηλαδή, αν ο Ζάεφ δεν είχε μιλήσει τώρα και το κρατούσε να μιλήσει μετά, αυτές τις επισημάνσεις δεν θα τις είχατε κάνει. Τα θέματα από τα οποία, κείμενα, τα είχατε ψηφίσει και μετά θα τον τα, θέματα, τα θέματα των νομικών αμφισημιών, ναι, ανακύπτουν όταν αντίθεται. Δεν ανακύπτουν επειδή τα είδε κάποιος όραμα. Όταν αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μία ερμηνεία, την οποία κάνει η ελληνική κυβέρνηση, εσείς αφρογραφεί ο Παμπούκης, ένα λεπτό. Και δεν έχουν αυτή τη στιγμή αμφισβητηθεί από την πλευρά των Σκοπίων. Όχι επειδή ο Ζάεφ είπε αυτό που είπε,
αλλά επειδή ο Ζάεφ πατάει στο γραπτό κείμενο για να πει αυτό που πατάει, αυτό που λέει. Κακώς. Δεν θα αποδεχθούμε εμείς ότι το πάτημά του είναι σωστό. Άλλο σας ρωτάμε. Έτσι. Δεν θα αποδεχθούμε ότι το πάτημά είναι σωστό. Αν αντιληφθεί κάτι μετά την παρέμβαση Ζάεφ, αυτό σας ρωτάμε. Γιατί συζητάμε άδικα αυτό το θέμα. Πρέπει να αρχίσουμε να σας παρακαλώ. Φύγατε από το κοινάρι αυτό. Θέλω να φωνάζουν στο αυτή τελειώστε. Έχει τελειώσει η εκπομπή. Θέλω μια φράση να πω. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να επιληθεί κάποτε αυτό το θέμα και ότι έχει σουρθεί η χώρα. Αυτό είναι ο λόγος. Δεν είναι η συμφωνία την οποία συνάψει η ίδια ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Χαλκιώτη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ξαναζεσταίνετε το έργο με ΑΙΟΤΑ, το ζεσταίνετε των 120 δόσεων. Υπάρχει τίποτα σε αυτό. Μακάρι, ή περιμένουμε και κοιτάμε από πάνω στο. Στην αναμονή, είμαστε απλά. Να σας κάνω εγώ, θέλω να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση. Εσείς σήμερα από αυτή τη συζήτηση ακούσατε κάτι. Σύνεται για όσους έχουν κλείσει βιβλία, ναι. Το λέω. Εσείς εγώ, σήμερα από αυτή τη συζήτηση ακούσατε κάτι συγκεκριμένο, έτσι ώστε οι πολλοί τηλεθεατές που έχουμε. Για ποιο? Για το τι θα κάνουν αύριο το πρωί με τα κόκκινα δάνειά τους. Άρα, μια και δεν υπάρχει, να πω λοιπόν εγώ και φέρω την ευθύνη, ο καθένας να απευθυνθεί και να λύσει το πρόβλημα μόνος του. Γιατί αν περιμένει και τη λύση. Μέχρι τις 31-12 τι υπάρχει. Τώρα μην μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση. Μα πώς να μην μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Πάλι να πούμε στο αν προστατεύεται σήμερα. Σε ό,τι έχει δεσμευτεί μέχρι τώρα το έχει υλοποιήσει. Μην βάζετε πολιτική. Εγώ να κάνω συγκεκριμένη ερώτηση. Πολιτικά μιλάω. Οπότε τι θέλετε να πω. Για το αύριο ο κακομοίρης που δεν έχει απλήσει τον δάνειό του. Υπάρχει λύση, υπάρχει νόμο. Μέχρι τις 31-12 θα υπάρξει ανακοίνωση. Και μιλάει τώρα, δεν θέλω να πούμε μάλιστα την ίδια. Αυτή τη στιγμή αυτό που λέω εγώ είναι ότι δεν υπάρχει καμία προστασία από το κράτος που εσείς σήμερα το εκπροσωπείτε. Αύριο δεν ξέρω ποιος θα το εκπροσωπεί, έτσι ώστε ο φτωχός ο άνθρωπος να μην χρειάζεται να πάει πουθενά και ένα κράτος πρόνοιας που πληρώνουμε φόρους να μας προστατεύει. Τώρα μην παίζουμε τις λέξεις. Καλό βράδυ. Καλή σας νύχτα, σας ευχαριστούμε πολύ. Τι είναι, κύριε.